Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τους Cold Eye. Θέλετε να συστηθείτε εσείς για να μην τα λέω εγώ. Και αυτό γίνεται. Ωραία. Βλέπετε. Μίτσος. Παίζω Βάσο. Βαγγέλης. Παίζω Τιμπάνα. Βόστρον. Άγγελος. Παίζω Κιθάρα. Και εγώ Φώτης Σέφωνη. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και κάνουμε αυτή την κουβέντα, έτσι. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε πάντα. Θέλω να πείτε. Γενικά δεν βγαίνουμε συνεντεύξεις, το ξέρεις. Δηλαδή, και μάλλον θα ξαναβγούμε. Δηλαδή, ειδικά με τα πρόσωπά μας, το αποφεύγουμε. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά εντάξει. Okay. Λοιπόν, πότε δημιουργηθήκατε και γιατί? Λοιπόν, δημιουργηθήκαμε, αν θυμάμαι καλά, Μάρτις πρέπει να ήταν, του 2015. Αρχική σύνθεση εγώ, Άγγελος, Φώτης και Χρήστος. Και Χρήστος. Στα Τύμπανα. Ποιος έφυγε πριν κάνει εξάμεινο λόγω εργασίας εκτός Αθήνας και ήταν κοινή απόφαση και δικιά μας και δικιά του ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε την τράπεζα. Και ο Βαγκελάρας. Ωραία. Το όνομά σας από πού? Γιατί, ρώτησες κιόλας επίσης. Και γιατί δημιουργήθηκατε, ναι. Α, οκ. Από την άλλη, απλώνω την κουβέντα. Εντάξει, ερώτημα μεταφυσικό, δεν ξέρω, αλλά... Όχι, ναι, γιατί δημιουργήθηκε ένα γκρουπ, ας πούμε. Εντάξει, εγώ παίζα πάντα μουσική, χωρίς να έχω σπουδάσει κάποιο όργανο κάτι. Δηλαδή, είτε μπάσω σε παλιότερες μπάντες, είτε φωνικά. Έψαχνα πάντα να βρω έναν τρόπο να συνεπάρχουμε ανθρώπους μέσα της μουσικής. Και αυτό είναι και τώρα δηλαδή αυτό που έψαχνα ουσιαστικά. Να βρω κάποιους να φτιάξουμε ένα είδος μουσικής σε αυτό το στυλ βέβαια. Post-punk, death rock. Είχα γκοθοπάνξ, είχα διάφορες, αλλά πάντα βγαίνει στο τέλος όπως προκύψει. Αλλά ό,τι στοιχεία θα βάλει ο καθένας θα βγει. Δεν είμαι ιδιαίτερο κλειστό, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα συγκρότημα ακριβώς έτσι. Εντάξει, έφερε ο Άγγελος αυτές τις μελωδίες, έφερε ο Μίτσος εκείνες τις μελωδίες και φτιάξαμε τότε αυτό το πράγμα. Βγήκε έτσι δηλαδή αβίαστα, χωρίς να το καλυπώσουμε. Πολύ ωραία. Θα το δείξω. Ερχόμενος από Βόλο, στο Βόλο έπαιζα παλιότερα σε άλλες μπάντες, διαφόρων ειδών, αλλά όλα στα πλαίσια της punk σκηνής. Αλλά πάντα μου άρεσε το dark wave, το post-punk πάρα πολύ, σαν μουσική. Ερχόμενος Αθήνα, ήρθα σε επαφή με τον Φώτη, μέσω του Φώτη με τον Άγγελο, κατά τον Χριστό του άλλος τον γνώρισα από παλιά, γιατί και αυτός από Βόλο ήταν. Και τα ακούσματά μας ήταν κοινά και η ανάγκη μας ήταν κοινή στο να φτιάξουμε ένα συγκρότημα που να παίξουμε μουσική την οποία αγαπάμε και την ακούμε πολλά χρόνια. Οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτό είναι ο λόγος, η ανάγκη. Πρέπει να έχει ανάγκη να θέλει να παίξει. Εμείς το κάνουμε γι' αυτό. Για την ανάγκη για έκφραση. Και να παίξουμε μια μουσική που μας αρέσει όλους και έτσι έχουμε ένα κοινό άξονα. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να πείτε μπάντες που παίζατε πριν ή άλλες καλλιτεχνικές σας ενασχολήσεις και τι θεωρείτε ότι φέραν αυτές οι μπάντες ή οι ενασχολήσεις σας στο Cold Eye, αν φέραν κάτι, αν μπορείτε να το προσδιορίσετε δηλαδή. Μπάντες. Ουσιαστικά υπήρχε στην Παλκουδία νύχτα που παίζαμε punk. Με ελληνικό στοιχό και μπαμπάσο. Μετέπειτα από την Βαλμπουργία είχαμε φτιάξει με κάποια άλλα παιδιά του Σάμπρα Μακάμπρα που ήταν death rock, κοθοπάνκ, αυστηρά. Έτσι βγήκε δηλαδή. Εκεί ήμουν φωνή με αγγλικό στοιχό. Μετέπειτα είχα φτιάξει με έναν άλλο φίλο του Μαύρη Μέρα που είναι σαν μία λέξη λατινικά. Αισιόδοξο. Αυτό έχει πολύ ωραία ιστορία, πώς σχετικό το όνομα. Γιατί ουσιαστικά είχα βρει ένα έπλο στον δρόμο. Είχαμε φτιάξει το. Ήταν δύο. Ήταν μπάσο σύνθια. Που γενικά από τα σύνθια δεν έχω καλή σχέση, αλλά επειδή τότε ήμασταν φίλοι μου και το παιδί, και αυτό ήταν μόνο σύνθια εκείνη την περίοδο, και εγώ κάνω μόνο τον μπάσο. Φτιάξαμε την πάντα. Και ουσιαστικά είχα βρει ένα έπλο. Ψάχναμε όνομα και δεν είχαμε βρει. Και βρήκα κάποια στιγμή ένα έπλο στον δρόμο, και το μάζεψα, το πήγα σπίτι. Και όταν ανοίγα τη σιρτάρια να μου βρω κάτι μέσα. Έγραφε 2005-2006 Κωνσταντίνα, το είχε γράψει μάλλον κάποια μετανάστια. Μαύρη μέρα, με μία λέξη λατινικά. Και είχα σκαλώσει για πάρα πολύ λέω, μαύρη μέρα, με μία λέξη. Ποιος ξέρω ότι είχε περάσει τύψα και το είχε γράψει στο εσωτερικό του σιρταριού. Και έτσι βάλαμε αυτό το όνομα. Έπαιξα εκεί τέλος πάντων μπάσο και κάποιες φωνές.
χωρίς συναυλίες, αυτό γράψαμε 5-6 κομμάτια που δεν έβασαν στο ίντερνετ και δεν ήταν και δύσκολο να παίξουμε live, γιατί ήταν μας δύο άτομα, θέλει τώρα να βάλει από πίσω το μηχάνημα που πήρε στο beat, ήταν, δεν μπορούσαμε να το παίξουμε live, ήταν πολύ δύσκολο, εγώ δεν μπορούσα να παίξω να τραγουδάω, δεν είμαι μουσικός ουσιαστικά, με τη στενή έννοια του όρου. Και έκτοτε από τη μαύρη μέρα, εδώ με τα παιδιά βρεθήκαμε, δηλαδή, για να φτιάξουμε την πάντα αυτή. Τι φέρω από τις άλλες μπάντες. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί τόσο αυστηρά. Γενικά στίχους έγραφα πάντα, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή και πριν και τη Βαλκουργία που εγώ δεν έγραφα στίχους, έγραφε ο Γιώργος, ο Γουάλλας, που ήταν εκεί πέρα στη φωνή. Έγραφα πράγματα. Έγραφα γιατί άκουγα και διάβαζα. Οπότε μου βγαίνει και εμένα κάπως να γράψω. Mm-hmm. Από εφηβεία κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω όλοι γράφουν κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Απλά έτυχε το κυνήγησα, μπήκα σε συγκροτήματα και κάπως αδειοχέτευσα εκεί. Εντάξει, στην Βαλκουργία δεν είχα γράψει, ένα κομμάτι είχα γράψει στίχους μόνο. Στο Μαύρη Μέρα ήταν όλα δικά μου στίχοι. Στο Άμπρα Μακάμπρα τα μισά, εγώ τα μισά είχε ο μπασίστας. Και τώρα τα γράφω όλα εγώ, τυχαία όμως. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το έχουμε αποφασίσει ότι θα γράφω τους στίχους. Mm-hmm. Τυχαίνει μάλλον ή συμβαίνει να το κάνω καλύτερα από τους άλλους το συγκεκριμένο part. Δηλαδή νομίζω τα παιδιά γράφω καλύτερη μουσική, mm-hmm. εγώ γράφω καλύτερους στίχους, οπότε προέκυψε να μπω και φωνή, οπότε και κατάλαβα και εγώ ότι κάνω καλύτερα τα φωνητικά του στίχους από το να παίξω ένα μπάσο, ρε παιδί μου, mm-hmm. το πράγμα. Και ο Μίτσος ξαναπέζει και μπάσο, ήταν πολύ καλύτερος από μένα, μπορείς να συνθέσει καλύτερα, έχει πιο καλές ιδέες τέλος πάντων, οπότε νομίζω μπήκα φωνή, συμβαίνει έτσι, ρε παιδί μου. Και κάπως έτσι επειδή είχα και τους στίχους και μας αρέσανε και οι στίχοι οι δικοί μου, mm-hmm. το έκανα έτσι. Στο σπίτι από μικρός πάντα υπήρχε μια κιθάρα, μια κλασική κιθάρα. Θυμάμαι ότι είχα ανάγκη να παίζω πάντα ανορθόδοξα. Θυμάμαι δηλαδή ότι έπαιρνα μολύβια και έπρεπε να χτυπάω τις χορδές και κάπως έτσι. Έπαιζα σε μπάντες, όπου δεν κάναμε live, γράφαμε μουσική πιο πολύ για εμάς. Η τελευταία μπάντα που είχα πριν τα παιδιά, λεγόταν Black Village. Εσύ όλος είσαι. Επίσης, το κλίμα είναι. Αυτά τα χωριά κοντά στο Πρίπιατ που ερημώθηκαν. Τσερνομπιλικός. Απόλυτα. Σίγουρα φέρνεις, δηλαδή φέρνεις πράγματα τα οποία κουβαλάς έτσι κι αλλιώς. Συγκεκριμένα, ας πούμε, προηγούμενη μπάντα ήρθε και σχεδόν αυτούσιο το ποτέ. Σωστά, ναι. Και η εισαγωγή από το δεύτερο δίσκο, συγγνώμη η διακοπή. Ναι. Νομίζω ότι την έφερε την είχες εσύ. Όχι, αυτή ήταν ακόμα πιο παλιά. Α, την είχες πιο παλιά. Πρέπει να είναι 20 χρονών τότε που έγραφα σε κασέτες. Εγώ, ναι, είμαι λίγο... Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Θέλεις όπως σου είχε. Ναι, εγώ είμαι σε ένα εκατομμύριο μπάντες. Ήμουν. Δεν είμαι πλέον τόσο πολύ. Αυτό δεν έχει νόημα να τις πω γενικά. Οπότε ας πούμε ότι ναι, είμαι πολύ χρησιμοποιημένος. Και στην punk σκηνή. Ναι, τώρα στην ουσία δεν παίζω σε πολλές μπάντες. Είμαι με τα παιδιά και με μερικές ακόμα hardcore punk και metal μπάντες. Αυτό, δεν έχω γράψει κάτι με τα παιδιά, οπότε δεν θεωρώ ότι έχω φέρει κάτι στην ουσία, ίσως για το live παίξιμο ότι μάλλον άθελα, δεν έχει γίνει συνειδητά και από την πλευρά μου αυτό, ότι ήθελα να αλλάξω κάτι στην πάντα, αλλά αναγκαστικά λόγω του παίξιματός μου έχει γίνει λίγο πιο πάγκικο το παίξιμο, λίγο πιο άμεσο. Λίγο πιο δυναμικό, χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτή την άποψη. Αυτά από μένα. Okay. Το καινούριο το γράψαμε μαζί ωστόσο, εντάξει. Έκανε μια τροποποίηση. Δεν το είχε ακούσει κανένα σου. Βασικό. Είναι γραμμένο όμως από το είχε γράψει αυτό. Θέλω να πω ότι έχω γράψει ο Βαγγέλης, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Ναι. Εγώ. Λοιπόν, πρώτη μπάντα εφηβική. Εντάξει, ήμουνα, ξέρω, 16-17 χρονών. Έχοντας πιάσει μπάσο στα χέρια, χωρίς να έχω καμία ιδέα από μουσική. Απλά μπαίνοντας στο punk και έχοντας και την κατάληψη στο Βόλο, ξέρεις, punk, στούντιο, όλη μέρα εκεί και τα λοιπά.
ξέρεις, απλά είχα ένα μπάσο στο σπίτι, που κάπως έτυχε να είναι στο σπίτι, δεν ξέρω πώς. Άκουγα τραγούδια και τα έβαζα από πάνω, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ το μπάσο. Και πόσο μάλλον τώρα παλιές συμπάντες που λόγω παραγωγής στον μπάσο ήταν πολύ μπροστά, αυτό έτσι κάπως με ξητάρε. Οπότε έβαζα το κομμάτι από πάνω. Η όλη ανάγκη για να παίξω μουσική, δηλαδή αυτό που άκουγα ήθελα να παίξω κι εγώ, φτιάξαμε μία μπάντα του Αδικαιολογία των Σαπών από Βόλο, γιατί υπάρχει και άλλη μία μπάντα που είναι από Αθήνα. Αυτά είναι πιο αισιόδοξα από το προηγούμενο. Λιγάκι. Και έτσι, για κάποιο λόγο, τότε που ήμασταν έτσι παρέα όλοι τότε... Δεν σου μέσα να πω λόγω θανάτου. Το όνομα μας το είχε βγάλει ο Χρήστος, ο προηγούμενος drummer που κάναμε παρέα. Εκεί τι κάναμε, βγάλαμε δύο demo, δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, υπάρχουν μόνο κάποια κομμάτια στο ίντερνετ, αλλά υπάρχει υλικό, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει. Μετά φτιάξαμε του Stray Pack, παίζαμε έτσι ένα punk, τέλος πάντων, δεν κράτησε πολύ, έφυγα εγώ από την μπάντα, για άλλους λόγους. Μετά φτιάξαμε του Unfit Earth, που παίζαμε Crust. Βγάλαμε ένα split 7 με τους Dirty Wounds και μετά ένα split 12 με τους Δύσμια, μια crust band επίσης από τον Τύρναβο, που τότε τρέχανε και το φεστιβάλ στον Τύρναβο κάθε χρόνο με όλη τη σκηνή της DIY της ελληνικής και όχι μόνο. Και μετά ήρθα Αθήνα και φτιάξαμε τους Cold Eye. Τώρα όσον αφορά τι έφερα σε αυτή την μπάντα από τις προηγούμενες μπάντες, σίγουρα δεν θα πω ιδέες, γιατί άλλο πράγμα παίζαμε, άλλο πράγμα παίζουμε τώρα. Σίγουρα μια εμπειρία όσον αφορά τη σύνθεση και όσον αφορά το να τρέξουμε live, το πώς συμπεριφερόμαστε σε μια ηχογράφηση, τέτοια πράγματα. Περισσότερη εμπειρία όσον αφορά μέσα από τις μπάντες και από τα live. Αυτό. Ναι, αυτό υπάρχει πολύ, άμα έχεις παίξει σε μπάντες βοηθάει πολύ. Ναι. Δηλαδή, λάθη που θα κάνεις την πρώτη χωράφηση και το άμα θα γράψεις τα πέμπτη φορά είναι καμία σχέση. Το κάνεις πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά. Αλλά νομίζω όλοι έχουμε πειράσει αυτό. Δηλαδή, ο Άγγελος ξέρει και λίγο από ηχό, πιέζει αρκετά. Ναι. Οπότε γενικά νομίζω όταν μπαίνουμε να γράψουμε κιόλας είμαστε λίγο. Ξέρουμε. Υπάρχει ένα, δύο, τρία. Ναι, αυτό. Υπάρχουν βήματα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα κάνει λάθη. Εννοείται. Θα το κάνεις ακριβώς όπως θέλεις. Γι' αυτό είναι τα λάθη. Αλλά εσύ τώρα εντάξει. Είσαι πιο έτοιμος κάπως, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, κύρια ερώτηση τώρα, έτσι. Μπάντες που σας έχουν σημαδέψει, αλλά σημαδέψει όμως, όχι απλά μου αρέσει πολύ, να έχουν αφήσει σημάδια. Και μπάντες που θα θέλατε να παίξετε μαζί τους, είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι θα είναι οι ίδιες μάλλον αυτές που σας έχουν σημαδέψει και όχι, μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω. Ναι. Okay. Ξεκινήσω εγώ που θα τον υπηρετήσω. Είπα κέρια, ναι, δεν ξεκινώ. Μπας με να σημαδέψει, Εντάξει, Sex Pistols στην δουλειά μου. Νομίζω πρέπει να μαστινά και να είχα πάρει ό,τι πήρε σε Sex Pistols εδώ πέρα. Εφτάρια, βινίλια, CD, live at Chelsea of Prison. Τα είχα πάρει όλα, δεν είχα τρελαδή. Μου δίνει τόσο ενέργεια δηλαδή και τόσο σπίτι με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω άκουσα Sex Pistols και ήμουν φάση. Δεν ξέρω, είσαι αυτήν την εφηβική ατροσία που νιώθω, δεν μπορείς να πάθεις τίποτα και με τους τρελαινόμουν. Και δεν κέννεται η σημασία, αλλά πιο πολύ σε Χριστός, στα πρώιμα στην εφηβεία. Τώρα εντάξει, μετέπειτα γιατί αυτό κράτησε δύο χρόνια κατά κάποιο τρόπο, αλλά ήταν το πρώτο, αυτό με βάλει στη μουσική ως εκ των πλειστών. Σε αυτό που είσαι μουσική. Μετά εντάξει, Cure, δεν υπάρχει. Ένα αρχή είναι Cure. Νομίζω ένα σκάφο. Κιουράς που λέγαμε. Τέζα δεν πάει παραπέρα. Δηλαδή. Όλα και εξωτερικό να όλα, όλα. Όσο το πλήστο. Εντάξει, όχι ακριβώς, όχι κάθε τραγούδι, αλλά όλοι οι δίσκοι, ναι. Όλοι. Δηλαδή, εγώ ξέρω, το να μου αρέσει μια μπάντα όλη του η δίσκη, να βρίσκω κάτι μέσα που μου αρέσει, να μην ξέρω τα τραγούδια, κάποια σημεία, ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή, δεν είναι φοβερό. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και στοιχουργικά τρομερά και πολλές ιδέες και μου αρέσει. Δεν κολλάμε κανένα πολλά από ID. Τέλος πάντων, εντάξει, πιο πολύ συναισθηματικά τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έλεγα παίζω σε αυτό το δίσκο παίζω λίγο πιο έτσι, το άλλο πιο έτσι, οπότε άμα αρέσουν. Ήταν ότι συναισθηματικά μου άρεσε πάρα πολύ, παιδί μου. Και ταυτιζόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, και μου άρεσε πάρα πολύ, παιδί μου.
Και μέχρι και τώρα, δηλαδή, είναι ένα κόλμα που δεν θα ξεπεράσει ποτέ, νομίζω. Είναι... ανεξήγητο. Όχι, εντάξει, είναι ωραίο. Δεν θα ήθελα να παίξω μαζί του, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, αν με ψάχνετε να παίξετε, τώρα να περάσω στο άλλο. Όχι, θα με χάλαγε. Νομίζω πιο πολύ ανάγκη θα είχα να πιω ένα καφέ με τον Ρόμπερτ Σμιθ, ας πούμε, ή με τον Μπάσιστα το σήμερα. Τσάι θα πίνες. Τσάι, ναι. Παρά να πω ότι θέλω να παίξω ένα live. Να παίξω ένα live με μια μπάντα. Εντάξει, οκ. Πιο πολύ θα είχα ανάγκη να του γνωρίσω, να περάσω Σαββατοκύριακο μαζί, να κάτσουμε και να πούμε μια νύχτα ολόκληρη, ρε παιδί μου, παρά να παίξω ένα live για να πω ότι έπαιξα. Γιατί εντάξει, πάγκο βλέπω στα live, του πήρε και τώρα και παρανόησα. Μου έκανε, μου έφτανε. Τώρα, αν μιλήσουμε για αυτή τη σκηνή. Εντάξει, είχα μεγάλο σκάλο με τον Christian Death. Πολύ μεγάλο σκάλο. Βέβαια, είχε σύστημα και πολύ μετά. Για τον Άξο Christian Death και μετά ψάξα λίγο τη φάση του Ross Williams, το Augusti, πρώτου. Πολύ παράνοια και εντάξει, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο τύπο, πολύ ειλικρινή, το οποίο το μετρώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που έγραφε το ζούσε πάρα πολύ, το έκανε. Ιδιαίτερο, χαρισματικό για μένα, κατά πολλέ έννοιε. Καινοτόμο σε πολλά πράγματα. Ειλικρινή, αληθινό, γι' αυτό έκανε αυτό που έκανε. Αυτή νομίζω, ο Christian Death ήταν. Μιλάμε για τον πρώτο, δεν το μη Theater of Pain, ουσιαστικά. Μετά το Big Fair και αυτά. Αυτό και το Death Wish. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή τα άλλα μετά είναι. Γιατί έχει να κάνει και με τον κιθαρίστα. Το Rick. Οπότε μόνο όσα παίζουν αυτοί οι δύο. Ναι, εκεί συμφωνώ. Αγγελέ. Και εγώ δεν ξέρω αν με φορά να παίξω με κάποιον από όλου αυτού που άκουγα και αγαπώ ακόμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω αναφέροντας Sonic Youth. Είναι σημείο αναφοράς και μουσικό, αλλά και στο κομμάτι της τραγουδοποιίας, στον τρόπο με τον οποίο γράφω. Και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο ακούγεται το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και στον τρόπο με το πώς προσεγγίζουν το να γράφουν και γιατί κουρδίζουν τις κιθάρες έτσι όπως τις κουρδίζουν και τα όργανα που χρησιμοποιούν και όλα αυτά. Είναι σίγουρα μεγάλη, πολύ μεγάλη επιρροή στο παίξι μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα κομμάτι. Μεγάλος λογαριασμός, ας πούμε, είναι μια μπάντα που λέγονται Legendary Pink Dots. Ή, ας πούμε, οι μινιμαλιστές, ο Νάιμαν, ο Μέρτενς, οι Residents. Ίσως να τολμήσω να πω ότι εγώ ακούω και άλλα πράγματα, λίγο πιο έξω από αυτά που μπορούν να πούν οι υπόλοιποι, χωρίς όμως να πιστεύω ότι είναι έξω από το κομμάτι της νοοτροπίας του punk ή αυτό που θα έλεγα γενικότερα rock and roll. Όπως το θα πεις. Οι Lounge Lizards. Μπορεί κάποιος να πει ας πούμε ότι είναι μια punk μπάντα, αλλά μια jazz μπάντα. Αλλά ξεκίνησαν από το No Wave της Νέας Υόρκης στα τέλη του 70. Σίγουρα με έχει επηρεάσει το παίξιμό τους, ειδικά από τα πρώτα τους άλμπουμ. Ακούω ας πούμε πάρα πολύ ambient. Και ακούω και πολύ περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με synth. Που πιθανόν να μην ακούνε οι υπόλοιποι. Ναι, εγώ δεν έχω καθόλου αυτά. Ταξιδομούν οπωσδήποτε. Και τα προσωπικά που έχουν κάνει και του Blaine Reniger. Αυτούς θα έλεγα. Πρέπει να αναφέρω για τη σκηνή του Los Angeles, τον εξάρτητο. Μέχρι τη δώρα του Savage Republic. Πολύ μεγάλη επιρροή. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι έγραψα ένα κομμάτι, νόμιζα ότι έγραψα ένα κομμάτι, και τελικά ήταν αυτούσια κλεμμένο ένα κομμάτι των Four Against και δεν το είχα πάρει καν είδηση. Το κατάλαβα 10 χρόνια μετά. Σημαίνει και σου κάνει τέτοιο. Αυτά. Οκ. Εγώ είμαι ακροβάτο έτσι λίγο ανάμεσα στο metal και στον punk κόσμο. Οπότε θα πω λίγο τις μπάντες που έχουν σημαδεύσει πιο πολύ από την πλευρά των Cold Eye και θα πω και μία την οποία δεν μπορώ να μην την πω, είναι η αρχή των πάντων.
Οπότε θα ξεκινήσω από την άκυρη ότι το Α και το Ω στη μουσική που έχω μεγαλώσει είναι Celtic Frost. Οπότε είναι στην ουσία metal band. Αν και είναι από τις πιο προοδευτικές μπάντες ever. Δηλαδή το 85 βγάλανε δίσκο, το Into the Pandemonium, 85-86 πότε ήταν. Με μέσα ορχήστρα, βιολιά, οπερετικά φωνητικά και όλα live γραμμένα, όχι samples ή κάτι τέτοιο. Avant-garde αισθητική, δηλαδή τελείως έξω από το thrash καλούπι. Οπότε αυτή είναι και το α και το ω γενικά για τη μουσική μου παιδεία, ας πούμε. Και μετά οι ιδιαίτερες αγάπες που έχουν διαμορφώσει λίγο σαν σε πολλά εισαγωγικά τώρα μουσικό είναι η Discharge, η Amebix, που εντάξει είναι και μάλλον η μπάντα με το αγαπημένο μου στιχουργικό περιεχόμενο. Στις ημέρες τους μέχρι το δεύτερο δίσκο τέλος πάντων. Η Killing Joke, από τις αγαπημένες μπάντες. Μετά, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μπάντες που με έχουν σημαδεύσει από το χώρο. Δηλαδή, okay, μπορεί να λατρεύω τους δίσκους των Bauhaus ή γενικά το πρώιμο Death Rock, να π.χ. Christian Death, που είναι από τις μπάντες που ακούω από μικρός. Δεν ήταν, από τις μπάντες που έχω μάθει όσο ασχολήθηκα με το post-punk και όλα αυτά. Δεν θεωρώ ότι με έχουν σημαδεύσει. Δηλαδή, δεν άφησαν μέσα μου κάτι. Αγόρασα το δίσκο, τον γουστάρω, τον ακούω. Οπότε είναι μάλλον από μπάντες που άφησαν κάτι μέσα μου, με επηρέασαν μουσικά, τεχνικά, ιδεολογικά. Θα έλεγα τις προαναφερθήσεις. Μάλλον συν την πρώτη γενιά του βρετανικού ήχου. Δηλαδή τους Crash, τους Disorder, οι οποίοι ήταν αυτοί στην ουσία που με έκαναν να σκεφτώ λίγο διαφορετικά. Γιατί όσο να είναι η Discharge, είχαν τόση απήχηση στο metal κύκλο που δεν καταλάβανε τη διαφορά. Ήταν σαν να, απλά σαν να ανακάλυπτες την επιρροή του punk στο metal χώρο. Η Disorder, όχι ότι είχαν να πούν κάτι τώρα με το Complete Disorder, χάος. Αλλά ήταν από τις μπάντες που με έκαναν να καταλάβω ότι υπάρχει εκεί πέρα και έξω άλλος τρόπος σκέψης τέλος πάντων. Εκτός από το Living After Midnight ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και θεωρώ ότι ναι, με έχουν στιγματίσει γενικά. Οπότε αυτά. Να προσθέσω κάτι πριν πήγε κάτω ο Μίτσος, που μου θυμήθηκα τώρα και ήταν πολύ σημαντικό που λέγεται. Η γενιά του χάους μου είχαν κάνει φοβερή τύπωση στις πρώτα οξάς. Κάτσετε, το ελληνικό δεν το έβαλα. Αν είναι να βάλουμε το ελληνικό θα πρέπει να μιλάμε για καμιά ώρα. Είναι πολλά μου. Γιατί η γενιά του χάους συγκεκριμένα π.χ. για μένα είναι... Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ελληνικό. Όχι, αυτή είναι μόνη μου. Α, οκ. Κάτσε χώρις πάντα. Α, εντάξει. Θα το προσθέσω λίγο σε αυτό εδώ. Εγώ θα το έκανα όλο μίξ τώρα εγώ. Πες, αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, μπάντες που με έχουν σημαδέψει. Οπότε μιλάμε για τις ξένες που στο πάρουν. Λοιπόν, πάμε. Rudimentary Penny, Amebix, είναι η φάση τώρα ποια είναι. Ότι είναι όλα την ίδια περίοδο. Τυχαίνει να είναι από την ίδια χώρα, μιλάμε για Αγγλία. Και παίζουν διαφορετικό πράγμα. Οπότε, όποιες μπάντες αναφέρω που μπορεί να παίζουν διαφορετικό είδος, όχι όμως jazz ή punk, έχουν ένα κοινό σημείο. Παίρνω κάτι ξεχωριστό από αυτού, από την κάθε μπάντα. Μου έχει χτυπήσει, π.χ. η Amebix μου χτυπήσανε το τάδε νεύρο, η Rudimentary Penny μου χτυπήσανε ένα άλλο νεύρο. Σιεκέρα, Πολωνή και στις δύο περιόδους. Και στην πρώτη hardcore punk περίοδο, και θα πω περισσότερο στη δεύτερη περίοδο που παίζανε Dark Wave, New Wave. Η Bleach και στις δύο περίοδους, και στην πρώτη την Noi Punk ας πούμε και τη δεύτερη την Dark Wave, New Wave. Μπάντες αρκετές από Γιουγκοσλαβία όπως Παράφ, Πεκίνσκα, Πάτκα. Πολλές. Φιλανδοί. Μπορώ να από Φιλανδία, Chaos, Hardcore Punk, τώρα τελείω το χαοτικό. Μουστα Παράτη που ακούγαμε πριν, που παίζανε Dark Wave. Πολλές μπάντες, από 77, οι The Boys, Not Sensibles, Eraserhead, πάρα πολλές μπάντες.
Αλλά αυτές που με έχουν κάνει πολύ περισσότερο, που με στιγματίσαν, είναι Bauhaus. Mm-hmm. Πάρα πολύ, γιατί βγάζουν ένα πράγμα, δεν ξέρω, θες να είναι θεατρικό, θες να είναι πέρα από το μουσικό κομμάτι που ήταν, ναι, μεν dark wave, αλλά το πήραν αλλού, το πήρανε και το κάνανε άλλο πράγμα, δεν ξέρω, δηλαδή μπορείς να χορέψεις, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ακούγοντας Bauhaus, μπορείς να σκεφτείς, να φανταστείς, να, δεν ξέρω, είναι απίστευτο δηλαδή αυτό που μου κάνανε. Bauhaus, Rudimentary Pain, Amebix και Sequeira θα πω. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν θέλω να παίξω με καμία από αυτές τις μπάντες live. Α, ναι. Για να είπες. Ναι, όχι. Και εγώ είμαι στην ίδια φάση ακριβώς. Από την άποψη ότι θα προτιμούσα να μοιραστώ τη σκηνή με κάποιον ο οποίος το βλέπει, είναι συνειδητά underground. Mm-hmm. Στην ουσία έχει τον ίδιο τρόπο σκέψη με εμάς. Δηλαδή ξέρει γιατί είναι εκεί, έχει τον ίδιο ενθουσιασμό με εμάς και δεν έρχεται για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μου προκαλεί ευχαρίστηση, επειδή παίζω και σε πολλές μπάντες metal, έχουμε παίξει πολλές φορές με τους παιδικούς μας ήρωες, με μεγάλες μπάντες, όπου να πω την αλήθεια έχω τη χειρότερη εμπειρία από αυτό. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, και δεν θέλω να το ζω γενικά ιδιαίτερα. Δεν θέλω να το ζω. Δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει πλέον αυτό, γιατί αναγκαστικά το διαχωρίζω. Το μαλάκι υπάρχει παντού. Όχι ιδεολογικά, σε επίπεδο χαρακτήρα. Δηλαδή, το ότι πήγα να δω, έπαιξα με την τάδε μπάντα που τη λατρεύω και είδα ότι ο άλλος είναι λίγο μαλακοβιολής, προσωπικά δεν μου λέει κάτι, δεν σημαίνει θα σταματάω, γιατί έχασα τον ενθουσιασμό μου για την μπάντα. Απλά άλλο η ώρα που περνάω σπίτι μου στο pick-up μου, ακούω όντας το δίσκο τους, άλλο το ότι περίμενα ότι θα ήταν μια τέλεια εμπειρία. Αυτό μάλλον έχει περάσει για μένα καμιά 20ετία που το περίμενα. Και έσβησε τότε. Δεν χρειάζεται δηλαδή, δεν περιμένω κάτι από αυτό. Για μένα η συναυλία είναι μια σημαντική σκηνή, μια σημαντική στιγμή, sorry, όπου στην ουσία έχεις πάει για να περάσεις καλά και γενικά το mindset του καθενός θα πρέπει να είναι έτσι. Ότι αν δεν το βλέπεις έτσι και είπες ότι έρχομαι να κάνω τη δουλειά μου σαν επαγγελματίας, κάτι πάει στραβά, τουλάχιστον για το χώρο μας. Θέλω να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ να προσέξω αυτό που είπα, νομίζω θα πας στην επόμενη ερώτηση, οπότε ίσως το βάλω εκεί, δεν ξέρω. Αυτό τίποτα. Εγώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ, το είπε πάρα πολύ καλά ο Βαγγέλης, για ποιους λόγους δεν θα ήθελα να παίξω με μπάντες, πόσο μάλλον του τότε, γιατί δεν ξέρω, κάπως αποκλειθοποιείται μέσα μου, ρε παιδί μου, όλο αυτό, και δεν πάω να δω μπάντες του τότε που ξαναπαίζουν τώρα. Δηλαδή προτιμώ να τους ακούσω σπίτι μου, να το έχω όλο μέσα στο μυαλό μου, όλο μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου, παρά να πάω όχι μόνο από το θέμα του εισιτηρίου. Γιατί ουσιαστικά, για να μην κρυβόμαστε από κανέναν, ότι οι μπάντες που βγαίνουν μετά από 25 χρόνια, 30 και παίζουν, το κάνω καθαρά για θέμα χρημάτων, που είμαι, τέλος πάντων, έχω ένα θέμα με αυτό, οπότε προτιμώ να κάτσω να τους ακούσω σπίτι μου και να το ζήσω έτσι όπως το θέλω εγώ αυτό. Εντάξει, να κάνω μια παρένθεση. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό, εγώ ίσως να διαφωνώ λίγο, δηλαδή μπορεί να το κάνει τα χρήματα, μπορεί να το κάνει δεν εξαζήσει την έγκλη που ζήσω όταν ήταν 18-20 χρόνια και την πάντα. Εγώ, και τώρα πάμε λίγο σε άλλο τοπικό, αλλά δεν θα το άνοιξω πολύ. Εγώ δεν μπορώ να δω μπάντα που παίζει τώρα, που ξαναστρέφει να παίξει, όπως έχω την Bauhaus, ας πούμε τώρα. Δεν θα πάω να δω, γιατί ξέρω ότι δεν είναι η Bauhaus 79, ρε φίλε. Δεν θα πάω να δω την Bauhaus 2020, που τη είχαν τσακωθεί νομίζω και μεταξύ του, και τώρα ξανά. Να πάω να δω να βγάλω ένα καινούριο δίσκο τώρα, να πάω το να ακούσω, ή να έχουν κάτι να μου πούν καινούριο. Τώρα να πάω να ακούσω να τραγουδήσει ξανά, ας πούμε. Τον Ιφλάτφιλ, κομματάρα είναι, εντάξει, φίλε, αλλά πες μας κάτι καινούργιο. Δηλαδή, αν αυτοί που κόνουν όλοι πανενός και πάντα ξαναπέζουν τέτοια πράγματα... Έχω βγάλει βέβαια και δεν μου άρεσε. Πριν κάτι χρόνο που βγάλω. Ναι, το βγάλαμε, το Huawei White Light. Ναι, δεν μου άρεσε, εντάξει. Είναι όμως πάντα, δηλαδή, Killing Joke, καμένα μου άρεσε πάρα πολύ τα τελευταία. Και ακόμα, δηλαδή. Ταξίδεψα στη Γερμανία και τους είδα, πήγα στο Βερολίνο πριν από 3 χρόνια περίπου. Και ωραία ήταν live, αλλά ειδικά το τελευταίο άλμπουμ ήταν απίστευτο. Θέλω να πω για μπάντες, επειδή τώρα δεν ξέρω κάτι από την Killing Joke, αλλά θέλω να πω μπάντες που έχουν σταματήσει ας πούμε, για πολλά χρόνια, όπως ήταν η Bauhaus, και ξαναφτιάχτηκαν. Και άλλες μπάντες, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μόνο μπάντα. Μια μπάντα που για μένα έχει σταματήσει για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και ξαναφτιάχνεται μετά, και δεν μου βγάζει κάτι καινούριο να ακούσει. Για να παίξει ακόμα πριν 30 χρόνια. Mm-hmm. Πριν 30 χρόνια ήσουν άλλο ένα άνθρωπο. Δεν λέω ότι να πιστεύει, μπορεί κάποιο να πιστεύει, όχι με τον ίδιο τρόπο, όχι με την ίδια ένταση, όχι. Παίζουν κάτι τώρα, ρε φίλε. Στην τελική, τώρα ο κόσμος γίνονται χιλιάδες άλλα πράγματα. Ας βρούμε κάτι άλλο να τραγουδήσουμε, ας πούμε.
εξίσου σημαντικά με τα τότε, κοινά ίσως με τα τότε, όλο αυτό. Αλλά τώρα να μου πεις ένα τραγούδι που το έλεγες πριν 40 χρόνια, τώρα δεν με σκέφτεται. Κάτι για αυτό που λες. Ναι, εννοείται. Και sorry τώρα που το. Τελικά αυτό το κάνουμε μεγάλο μάλλον το θέμα. Αλλά η Bauhaus, για παράδειγμα, δεν θα πήγαινε σχεδόν κανείς να τους ακούσει. Πες ότι λέγανε, ας πούμε, έχουμε βγάλει καινούριο άλμπουμ και θα παίξουμε μόνο αυτό. Ναι, όχι, δεν θα πήγαινε κανείς. Εγώ μπορεί να μην πειράζει. Εμένα θα μου φαίνονταν πιο τίμιο. Για μένα θα μου φαίνονταν πιο τίμιο να ξέρω θα παίξει το κίνδυνο δίσκο και να πάω να τον ακούσω. Για σένα. Αλλά για τον Ολυμπιακό μάλλον ισχύει. Τώρα να πάω να ακούσω κάτι. Ναι, εντάξει. Τη δουλειά σα, α πούμε, για μένα. 20 χρονών. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι ο μύθο γι' αυτό. Σου λέει φίλε, έχω την πάω χάου. Α πούμε, πρέπει να πάω. Ό,τι και να παίξουν και κλαρίνα να παίζουν. Θα πάω. Θέλω να μου πείτε χώριε πάντε που γουστάρετε. Παρελθούσε. Το πηγαίνουμε έτσι. Παρούσε. Όπω θέλετε, παιδιά, το πηγαίνουμε. Γενιά του χάος. Το κατάλαβα πριν αυτό. Αδιέξοδο. Εντάξει. Μόλις άκουσα αδιέξοδο, άλλαξα βρακή. Εντάξει, τελείως. Ναι, λέω, εντάξει, αυτό είναι. Έσφιξα δόντι εκεί. Αντί. Mm-hmm. Που ακούγοντας γενιά του χάου, αδιέξοδο, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα πριν ακούσω Dark Wave και άκουσα αυτόν τον ήχο, ήταν για μένα πρωτότυπο για τις μπάντες του τότε. Χωρίς να έχω ακούσει Dark Wave πάλι λέω. Οπότε λίγο η φάση με τα σύνθια, μόνο synth και μπάσο και έχουν την πάνκ αισθητική. Εντάξει, τι να τα μυαλά στον αέρα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της σκηνής του τότε. Μετά να περάσουμε λίγο και στην πιο πολιτικοποιημένη, πιο πολιτικοποιημένη, όχι ότι δεν ήταν τότε, τη σκηνή τέλη 80, αρχές 90 με ξεχασμένη προφητεία, ανασαστάχτη, ναυτία, όλα αυτά. Και όσον αφορά το τώρα, εντάξει υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες σε διάφορα είδη, αλλά θα πω αρχή του τέλους, mm-hmm. που είναι φίλοι και είναι, παίζουν πάρα πολλά χρόνια μουσική και το ψάχνουν και παίζουν και ωραία μουσική και είναι και πάρα πολύ καλά άτομα. Χωρίς Ίκτο, που παίζουν hardcore, αλλά εντάξει, δηλαδή μου βγάζει αυτό το πράγμα που σαν ακούω π.χ. τι να σου πω τώρα, Disorder. Όχι όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, τον ήχο, αλλά όσον αφορά το πάθος. Ναι. Πάρα πολύ, δηλαδή. Από τις αγαπημένες μου μπάντες. Δεν θα το πλατιάσω πολύ, θα μείνω σε αυτά. Να μην το πλατιάσω γι' αυτό. Γενιά του χάους και για μένα το Α και το Ω. Από εκεί έχω ονομάσει και τη μία από τις μπάντες μου, το κομμάτι που δεν μπήκε τελικά στο Requiem, το Παροξυσμός. Μετά η δεύτερη αγαπημένη μου είναι Χαοτικό Τέλος. Που ήταν μάλλον μαζί με Αντίδραση οι πρώτες μπάντες ελληνόφωνες που άκουσα. Πολύ, αρκετά μικρός και συνδέθηκα με αυτή τη σκηνή και μετά στην ουσία άρχισα να ανακαλύπτω τη δεύτερη γενιά, ψύχωση, ατομική σχάση, ανάσα στάχτη και όλες τις βιομηχανική αυτοκτονία, φοβερές μπάντες που είναι και, να πω την αλήθεια, είναι η αγαπημένη μου σκηνή. Mm-hmm. Είναι η αγαπημένη μου περίοδος βασικά της σκηνής. Και μετά στην ουσία από την πρώτη γενιά θα πρέπει να πω και εγώ σίγουρα Αδιέξοδο, γιατί θεωρώ ότι ήταν ο δίσκος των Αδιέξοδο, θεωρώ ότι ήταν ο μόνος για τα ελληνικά δεδομένα, ο οποίος ήταν πραγματικά στο πνεύμα της εποχής. Δηλαδή πάντα ήμασταν 5 χρόνια πίσω σε κάθε είδος. Ο δίσκος των Αδιέξοδο μάλλον ήταν ο μόνος που βγήκε και είχε την ακρότητα να κοιτάξει στα μάτια έναν Αγγλικό ή ένα Βραζιλιάνικο, δηλαδή να κοιτάξει τη Φιλανδία, Ράτο Ντεποράο ή η Φιλανδία, του Κάο ή την τάδε μπάντα από τη Γιουγκοσλαβία, δεν ξέρω και εγώ τι, ήταν η μόνη μπάντα που real time έπαιξε αυτό που έπρεπε να παίξει. Mm-hmm. Όλες οι μπάντες, δηλαδή η Πανκ Ρωμάνα, καλή χρυσή, λατρεύω τους δίσκους τους, αλλά ήταν επιρροές Κλάς ή Μπάσκοξ ή κάτι τέτοιο. Ραμόν πολύ. Ραμόν φυσικά. Ναι. Οπότε με λίγα λόγια η Αδιέξοδο για μένα ήταν μάλλον η πιο σημαντική μπάντα για την πρώτη γενιά. Γιατί ναι μεν και οι Exhumans ήταν και αυτοί πολύ ιδιαίτεροι, αλλά την ακρότητα των Αδιέξοδο δεν την διάνει κανένας. Mm. Και από καινούριες μπάντες θα πω τις μπάντες που είναι και πάλι κοντά μας. Ghostland, Σκοτοδίνη, Αρχή του Τέλους, Chaincult ξέρω να πω. Τους Chaincult,
Και φυσικά αντιμόμπ, εντάξει λίγο πιο σκληρό ήχο, αντιμόμπ, σαραμπάντε, δεν ξέρω αν είναι ενεργή, αλλά όπω και να έχει. Mm-hmm. Σίγουρα ξεχνάω πολλέ, α μείνουμε σε αυτέ. Mm-hmm. Εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλο τη σκηνή. Mm-hmm. Μάλλον δεν έχω να πω ούτε μια πάντα, ειδικά τι παλιότερε. Δεν ήταν ποτέ κοντά στην αισθητική μου. Ειδικά ο ελληνικό στίχο ήταν κάτι το οποίο πάντα μου κλώτσαγε. Μέχρι που μέχρι που το λούζε σε κάποιο σημείο. Δεν ξέρω τι ωραία που είναι. Άλλη συζήτηση αυτό μεγάλη επίση. Από τα παιδιά που, έχουμε, που έχει τύχει και έχουμε παίξει μαζί, σίγουρα του εκτιμώ και άρα εκτιμώ και αυτό που κάνουν και αυτό που παίζουν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι φίλος, ας πούμε, της σκηνής επειδή είναι ελληνική ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Η μία εξαίρεση στην Ghostland. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μπάντα αξιώσεων. Τους θεωρώ αδελφή μπάντα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίζουμε μαζί. Ακούω το δίσκο του συνέχεια. Σίγουρα με εκφράζει. Αλλά πέρα από αυτό... Δεν. Όχι. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που έχω ακούσει και με είχε πορώσει πολύ ήταν αντίδραση. Mm-hmm. Ο πρώτος δίσκος που είχε, είχε γράψει ένας φίλος, που είχε γράψει στην πρώτη πλευρά αντίδραση, στη δεύτερη Halloween. Αυτές τις κλασικές καφέτες. Ναι. Εντάξει, φίλε, αντίδραση πάλι πριν με 16 χρονών, ήταν ελληνόφωνο. Γενικά δεν έχω καθόλου ελληνόφωνο, καθόλου. Δεν μπορούσα, μου κλώτσαγε πάρα πολύ. Δηλαδή, άκουσα μου την αντίδραση και μετά έχω μόνο αγγλόφωνο πάλι. Δηλαδή, Addicts, Bleeds, τέτοια πράγματα. Και τέτοια. Στην εφηβεία, δηλαδή, 16-17 χρόνια. Μέχρι που φέρνει ένα φίλο μια κασέτα γενιά του House, θυμάμαι τη βάζω σπίτι, μου λέει καλά, είναι καλή την πάντα μου, λέει άκουσε το. Πάω σπίτι τρελαμένο, τη βάζω και ακούω εκεί που έχουν το. Σε μπορεί κατακλυσμίε, εικόνε και σε κάποια άλλα που έχουν έτσι κάτι φωνητικά, λίγο σαν λιμωθίε. Και τον παίρνω τηλέφωνο, δηλαδή, του λέω ρε μαλάκα Λουκά, του λέω. Τι μου φέρνει, αυτό δεν είναι πάνω, του λέγα. Και μου τι λέει, δε μάνα. Του λέω, μάνα, αυτοί δείχνουν ψαλμωδίες. Τώρα τρελαμένο, τη φάση έχει γίνει λάθος τώρα. Τόσο κασέ, εποχή κασέτας. Τώρα έχει γράψει κάτι λάθος στην κασέτα. Λοιπόν, έκατσα και να ξέρω ένα Σαββατοκυριακό. Πρέπει μετά να έμαθα όλους τους στίχους. Ήταν για παιδί μου αυτό το πράγμα που λες και σου βάλα κάτι στο κεφάλι και σκασέ, παιδί μου. Ξέρεις, δηλαδή ήταν φοβερό το πώς. Θυμάμαι ότι άκουγα το δίσκο του τότε. Σε κασέτα το είχα, μετά το βρήκα σε δίσκο. Κάνα εξάμεινο χρόνο συνέχεια και πάντα να κάνει τα κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είτε το παίξαμε τη κιθάρα, είτε ένα στίχο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο στίχο, ίσω και στα δύο δίσκους, και στο Νόγκινα του Χάου και στο Ρέγκλεμ, εξεπεσμένου θεού, ο κάθε στίχο νομίζω κάτι σου φέρνει. Δηλαδή είναι φοβερό πώ έχει. Είναι άλλο level στίχο. Ναι, και θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά και μια και το είπαμε πριν για την πάντα, στο στιχουργικό επίπεδο και κλίμα των rudimentary pain που αναφέραμε. Μια και έχουν πάρα πολύ έντονο. Τώρα δεν ξέρω πώς να το αναφέρω, αλλά έτσι σαν ποιητικό αντιθρησκευτικό κλίμα, το οποίο είναι θεωρώ άλλο επίπεδο. Ένα μέρο και θρησκεία, παιδί που έχουν και οι δύο οι μπάντες, και ο Rudimentary Pain και η. Αληθινή αμφισβήτηση όμως. Αυτό ακριβώς. Θες ποιήση, θες. Έχει μέσα μίσος, ας μπορούμε να πούμε, έχει ρομαντισμό, έχει. Είχε ρε παιδί μου ένα πράγμα σε κανένα σκέψη διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχει. Εγώ άκουγα διέξοδο, α πούμε, που ήταν πολύ όμορφο πράγμα, ξέρω εγώ. Άλλα συγκροτήματα, ας πούμε, αλλά όταν άκουσα την γενιά του, το λέγανε κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέγανε και άλλοι, αλλά το λέγανε με τόσο διαφορετικό τρόπο που με κατά κάποιο τρόπο σε ορίμαζε και σε έκανε να πιστεύεις αυτό που ακούς τώρα είναι μέγιστη αλήθεια. Δεν το θυμάμαι από γενιά του χάος και λέγα αυτό το πράγμα είναι μέγιστη αλήθεια. Δηλαδή είναι μέγιστη αλήθεια και είναι. Όχι, εννοώ ότι κάπω το πει είναι η αλήθεια. Ξέρετε, κάπω τη φάση εδώ μέσα ότι λέει αυτό είναι ΑΒΓ. Ευαγγέλιο, είναι το καμιακά που θα πάρει. Τι επιφυλαίει αυτό που λένε είναι. Δηλαδή προσπαθούσα να ταυτιστώ και να μην ήμουν σε κάποια πράγματα. Γιατί ήμουν ένα νέο παιδί, α πούμε. Προσπαθούσα να ταυτιστώ τόσο πολύ με πράγματα που μπορεί να τα χαζήσει καν, α πούμε. Την ακραία καταστολή, α πούμε. Δηλαδή τόσο πολύ με κέντριζε ο τρόπο που το λέγανε και τόσο ωραία το λέγανε τέλο πάντων. Και διαχρονική στοιχή. Ναι. Δηλαδή, ό,τι λέγανε τότε γινότανε τότε και γίνεται και τώρα. Ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν άκουσα πρώτη φορά το κομμάτι του Απειλή από Metro Decay. Το άκουσα στο ραδιόφωνο, στο 941, το βεζιτέρ φορά μου έπαιζε μια εκπομπή μονόρι που έβαζε διάφορα. Και μετά βρήκα και το άκουσα όλο το δίσκο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ρε παιδί μου το πώς άκουσα κάτι. Τραγούδι όλο στα ελληνικά με τόσο ιδιαίτερη χρειά.
και τόσο περίεργο στίχο και τόσο ατμόσφαιρα και τόσο. Και λέγω πάρε φίλε, λέω, τι φάση είναι αυτή. Και θυμάμαι ότι άκουγα πάλι το δίσκο του Metro DK. Ειδικά ο στίχο τρυπώ μαγκάθια τα λευκά σου χέρια. Το ξέρω ο χρόνο να με σχολήσει. Έψαχνα να βρω κάτι να μπορεί να το ζήσει για να μπορώ να το πει. Δηλαδή ήταν τόσο ωραίο στίχο το παιδί μου και τόσο ξέρει στη φάση. Ξέρει, του φεκιά κατευθείαν στην καρδιά. Φοβερή με το DK. Αυτού τώρα, τώρα τέλο πάντων για να περάσουμε στο τώρα. Για να σου λιγορίζεις και το παρόν. Θα μου αρέσουν οι Ghostlands, επειδή έχω και μια προσωπική σχέση με τα παιδιά μες τα χρόνια. Δηλαδή, τους ξέρω όλους πάρα πολλά χρόνια. Και επίσης τους παίζει το φιλικό, πιστεύω ότι αυτό που κάνω το κάνω πάρα πολύ καλά. Την πρώτη στιγμή που το άκουσα, μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είναι ωραίο, το έχει groove, είχε ωραίες μελωδίες τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ Ghostlands. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνουν και οι Anniversary, που δεν είναι στη σκηνή μας. Αλλά αυτό που κάνουν μου βγάζει μια αρκετά μεγάλη αλήθεια πάλι. Δεν ξέρω το. Και μου αρέσει πολύ η ενέργεια στο live, μου αρέσει δηλαδή το να σου βλέπω. Αληθινή ενέργεια, έτσι. Δεν το πιστεύω ότι στη σημεία του γυρίζει η βίδα. Μου αρέσει πολύ αυτό. Θεωρώ πολύ ειλικρινές αυτό που κάνω το Tango Mangalore, που είναι και αυτός με σύνθια. Αλλά Tango Mangalore, δηλαδή επειδή γνωρίζω ότι αυτό που γράφει είναι και η δουλειά του και η ζωή του, ο στίχος δηλαδή που δουλεύουμε στη θάλασσα και αυτό που γράφει ουσιαστικά είναι στίχη για όλο αυτό το πράγμα, θεωρώ πολύ ειλικρινές αξιοπρεπές. Μιλάω μουσικά βροχή τον τρόπο που κινείται κάποιος, πώς κινείται η μουσική του και το που παίζει τι κάνει. Ωραίο πολύ, ειδικά ο δίσκος του κομματάντε Μακάμπρε, αυτό όμως λέγεται τώρα πολύ καλός. Στα τωρινά. Αφού στίχους γράφει ο Φόρτης, όπως είπε, θέλω να πεις πού εμπνέεσαι. Ξέρω εγώ ποιητές, λογοτέχνες, δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχουμε μιλήσει για αρκετή ώρα και λέμε ότι μήπως το πάμε λίγο πιο, το μαζέψουμε. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω κάτι, παιδί μου. Ότι εγώ ταυτόχρονα, όταν είμαι 16 χρόνια που άκουγα Sex Pistols και Dead Kennedys και ξεκίνησα να ακούω αυτό το punk, διάβαζα την ποιήση. Αυτό έγινε. Πώς το κατάφερε. Το κατάφερε γιατί είχα κατέβει στα Εξάρχεια στον ελεύθερο τύπο του Βαρμπή, το βιβλιοπωλείο. Και είχα μέσα να πάω διάβασα κάποια πολιτικά βιβλία, γιατί διάβασα στους στίχους διάφορα, τέλος πάντων, στους στίχους των συγκροτημάτων διάφορα, και πήγα να πάρω κάποιο βιβλίο πολιτικό. Γιατί αγόρασα μαζί με κάποια πολιτικά βιβλία και ένα βιβλίο του Edgar Allan Poe. Πτώση του Ελληνικού των Όσερ και τα λοιπά. Λοιπόν. Και εντάξει, ξέφυγε η φάση μετά εκεί. Δηλαδή είχα αυτό το ξύμορο, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να διάβαζα στίχους καφροπάνκ και ω γκέι, δεν ξέρω τι. Τέτοια και ταυτόχρονα να διάβαζα ρεμπό, α πούμε. Δεν μπορεί λέω. Αν και ο ρεμπό ήταν πολύ ακραίο, μπορεί να ήταν πιο σκληρό ο στίχο από ότι και ο Λουκιά, αλλά τέλο πάντων. Και υπήρχε πάντα αυτή η μίξη. Και μου άρεσε το παιδί μου. Αν και το μεγάλο κόλλημα πάντα ήταν ότι κάναγα να πω έω το πλήστο, εκεί δηλαδή τρυπαρά, χοντρά. Αυτόν διάβασα. Και κάτι ένα γόγο είναι ότι φυσικά ατελείωτα, Τάσο Λιβαδίτη. Πιο σύγχρονα Μιράντα Παπαδοπούλου, ένα δικό. Μιχάλη Στάδε που δεν είναι ποιητής, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γράφει τα πιο όμορφα πράγματα, από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω διαβάσει. Πολλά, εντάξει, από εξωτερικό σου επιτοπίσεις τον Poe, Rimbaud, Sylvia Plath, πάρα πολύ. Ας το μαζέψω εκεί. Και ελληνικά, εντάξει, Λιβαδίτης, Γόγου, εντάξει, ας πούμε αυτά. Κυρίως. Δεν μπορώ να πω ότι ξανανοίχτηκα τρελά. Όσο πιο πολύ εντρίφησα, έψαχνα αυτά τα πάντα από αυτούς, παιδί μου. Τα πάντα. Και τα διάβασα, τα ξαναδιάβασα, Δεν νομίζω το κάνω συνειδητά. Τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά σίγουρα μου έχει επηρεάσει. Και επίσης πολύ μεγάλη μου επιρροή σίγουρα, ασυνείδητα, είναι ο Δέλτα Πιθήτα. Είναι ένας τύπος ο οποίος ουσιαστικά είναι ράπερ, δεύτερο πρόσωπο θλιμμένο, η δαίμονας παιδί Θεού. Έχει διπλή ονομασία, ο οποίος έχει γράψει γύρω στα 70 κομμάτια, 60. Η στίχη του είναι, αν τους διαβάσεις σαν στίχους και δεν τους ακούς στη μουσική, είναι ποιητική καθαρά και πολύ μαύρη ποιήση. Δηλαδή, τύπου, το ξέρω, μου το πει νύχτα πως σε μια κουφάλα από μπετόν κάποιο πρωί θα πέθαινα, ξέρω. Ή στο σύρμα το ορίζοντα ισορροπώ και ξέρω πως κάποια στιγμή θα πέσω. Έχει φοβερούς στίχους, φοβερά ποιητικούς και φοβερά μαύρους. Παρόλο που είναι χικοπάς ράπερ και ράπερ με αυτόν τον τρόπο, περιζορισμένο τέλος πάντων, έχω πολύ αυτό. Δηλαδή, τα μπορώ από ό,τι γυρνούσαν στο μυαλό μου και γυρνάνε γενικά έτσι από το λίγο. Να ρωτήσω κάτι τώρα σχέση με τους στίχους. Εσείς, ας πούμε, ως group, ωραία, αν δεν συμφωνείτε με κάποιο στίχο και τον βρίσκετε περίεργο ή δεν ξέρω, δεν σας πάρει, το συζητάτε, ας πούμε, ή... Ξέρω, λογμένοι. That's okay.
Δεν έχει τύχει. Το συζητάμε, εντάξει, το έχουμε συζητήσει. Κοίταξε να δεις. Η δικιά μου άποψη είναι, και μέχρι στιγμής τώρα στα 5 χρόνια, είναι ότι δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ όσον αφορά το θέμα των στίχων, το τι λέει μέσα. Το έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη και με καλύπτουν πάντα σε όλο τους το φάσμα. Κάπου που μπορεί να συνδιαμορφώσουμε όσον αφορά το στίχο έχει να κάνει όσον αφορά τη σύνθεση, τι θα κολλήσει μια λέξη. Μόνο αυτό. Μια λέξη. Όχι με την αισθητική, ας πούμε. Όχι. Δεν είχαμε τη σχόλια. Μπορεί να είχαμε ότι να του πω παιδιά να βάλω αυτό ή αυτό. Δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί. Και εγώ είμαι να αποφάσω, μπορεί να λέγε πρέπει να κόψω ένα μονόστιχο, ένα αντίστοιχο. Προτιμάτε αυτό ή αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρει. Ή μια λέξη που θα σου κάτι μου κολλάει αυτή η λέξη καλά να φωναχτεί. Τι μπορεί να βάλει κάτι άλλο. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά είναι ότι όλα στη ιδιότητα πάντα. Όχι μόνο στου ιδιού, και στη μουσική σου. Καλά, ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που φέρει κάποιο και είναι αυτό. Άρα θέλετε να μου πείτε τώρα πώ γράφετε. Πώ δηλαδή... γίνεται ένα κομμάτι που γράφει. Πώ το δημιουργείτε, α πούμε. Έχετε κάποιου με στίχου, κάποιου με ριφ, κάποιου με μια μελωδία. Νομίζω ότι γενικά οι στίχοι παίρνουν τελευταίοι. Ναι. Ο Φώτης προτιμά να γράψει κάποιου στίχου. Πάνω σε ήδη κάτι υπάρχουν. Παρόλο που έχω πράγματα έτοιμα, με βοηθάει πολύ να έχω μια μελωδία. Και πολλές φορές αυτό το πράγμα μπορεί να βγει και αβίαστη. Έχω μια μελωδία και να τα γράψω τύπου αυτό με τη γραφή να το γράψω. Μου γίνει τόσο εύκολα. Πολλές φορές. Πολλές φορές με δυσκολεύει. Αλλά ναι, οι στίχοι σχεδόν τώρα σε αυτή τη φάση μπαίνουν πάντα τελευταίοι. Είτε τροποποιώ κάτι που έχω, δηλαδή προσθέτω μία-δύο συλλαβές, μια λέξη για να κολλήσει, είτε κολλάει ήδη το γράφω καινούριο. Πολλές φορές κιόλας συμβαίνει, ξέρεις. Έχουμε το κομμάτι, το έχουμε έτοιμο, θα μιλήσουμε για το πώς θα μιλήσουμε σε λίγο και παίρνει τα ερεθίσματα, νιώθει τη μουσική και πάνω στο τη μουσική, ρε παιδί μου, το πώς το νιώθει και τα λοιπά, πώς το αντιλαμβάνεται τη μουσική, μπορεί να γράψει και τον αντίστοιχο στίχο, ρε παιδί μου, σαν ερέθισμα. Συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, θεωρείς? Συμβαίνει, εντάξει, σίγουρα σε ένα σημείο, σίγουρα. Μπορώ να γράψω, ναι, για όλα υπάρχουν. Μουσική γράφω τα παιδιά, εγώ δεν ασχολούμαι με τη μουσική. Συνειδητά, ένα κομμάτι μόνο έγραψα τελευταία φορά το κουκλί ουσιαστικά. Τα παιδιά γράφω. Συνειδητά, ότι ήθελα να αφιερωθώ στίχους, νομίζω το κάνω πιο σωστά, πιο καλά. Και τη γράφω τα παιδιά. Και έχουμε γράψει με όλους τους τρόπους, νομίζω σου πούνε. Ναι. Για εμάς λειτουργεί το να έρθει ο Φώτης μετά. Γιατί μπαίνει και κλειδώνει πάρα πολύ καλά στο μέτρο. Συνήθως, κάποιος φέρνει την ιδέα. Ένας θα φέρει την ιδέα. Στις αρχές γράφουμε αρκετά με τον Μίτσο μαζί, στο ίδιο δωμάτιο. Νομίζω ότι τώρα όμως προτιμάμε να γράφουμε ξεχωριστά. Ή τουλάχιστον εκεί έχει πάει. Και κάτι που συμβαίνει αρκετά τελευταία, αλλά ίσως το υιοθετήσουμε πιο οργανωμένα και πιο συνειδητά, είναι ότι κάποιος φέρνει το κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Ηχογράφηση στο σπίτι, με ηλεκτρονικά τύμπανα για να υπάρχει ένας μπούσουλα στο ρυθμό, όλο το κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά πάντως, συμφωνώ γιατί τα έχουμε κάνει όλα και τα είπα τα παιδιά να μην πλατιάζω, ότι όπως και να έχει, δηλαδή, αν πούμε ότι φέρνω εγώ ένα κομμάτι στο 70% μπάσο μόνο, κιθάρα δεν ξέρω να παίξω, δεν μπορώ να παίξω, δεν ξέρω, κουλό, μπασίστα σήμερα, ούτε καν μπασίστα δεν είμαι, τέλος πάντων. Σίγουρα θα αλλάξουν πράγματα στην πορεία, δηλαδή φέρνω εγώ μια ιδέα, λοιπόν, ένα, δύο, τρία αυτά, σίγουρα θα συνδιαμορφώσουμε πάνω στο κομμάτι, αυτό τόσα μέτρα, αυτό να μην πει ρεφρέ, να μην κουπλέ, να σκεφτούμε κάτι άλλο για ρεφρέ. Για τελείωμα, τι κάνουμε, και εδώ τι θα παίξει αυτό. Πάντως όπως και να έχει, είτε φέρνω εγώ ένα ριφ, βάζει το επόμενο ριφ ο Άγγελος, ξαναβάζω ένα ριφ εγώ, που να έχει μια άλλη λουχία το ένα με το άλλο, γίνονται αλλαγές στην πορεία σίγουρα. Δηλαδή, αυτό γινόταν κιόλας, δηλαδή στον πρώτο δίσκο υπήρχαν κομμάτια που ήταν αυτούσια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, π.χ. ένα κομμάτι όπως η Μαύρη Άνοιξη, έτσι που δεν άλλαξε στο πουθενά, στο τίποτα. Από την αρχή ως το τέλος ήταν έτσι. Μπήκαν οι κιθάρες από πάνω και ήταν αυτό και το κομμάτι. Και την άλλη, τι γίνει,
να μην χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι καθόλου. Δηλαδή, θεωρώ καμιά φορά ότι όταν έχεις ένα concept, αυτό το concept είναι καλό να μην αλλάξει. Ή υπάρχουν κάποιες φορές που αισθάνεσαι ότι δεν θες να κάνεις έκπτωση στον τρόπο με τον οποίο έχεις σκεφτεί ένα κομμάτι. Μια μελωδία, όπως είναι το κομμάτι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το κρατάμε τελώς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κρατάμε τίποτα. Δεν το ζωρίζουμε. Δεν το ζωρίζουμε. Εντάξει. Αν βγει, θα βγει. Ναι. Είναι η συμφωνία κοινή πάντως ότι βγαίνει να αρέσει όλους. Πρέπει να αρέσει όλους. Εάν αν δεν αρέσει, έναν φεύγει. Okay. Είναι κοινή. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε συμφωνήσει. Ναι. Ότι πρέπει να αρέσει όλους και να αρέσει. Να μην το παίζει. Να λιτάξει, καλό. Όχι, πρέπει να αρέσει. Πρέπει να αρέσει, να αρέσει. Αν δεν αρέσει, σε έναν έστω. Αυτό. Γιατί το κάνουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, το κάνουμε επειδή γουστάρουμε. Οπότε το κάνουμε για να μας αρέσει όλους, δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο και να είμαστε όλοι καλυμμένοι και να περνάμε καλά όταν να παίζουμε τα κομμάτια. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Όχι. Θα την κρίνουμε, έτσι. Γιατί έχετε προτιμήσει ελληνόφωνο στίχο. Κρίνησα εγώ. Εσύ θα μου κλείσεις. Λοιπόν, πάλι τώρα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε, είχαμε αγγλικό στίχο. Μπούμ. Δεν το ξέρει τι το κάνει. Στι πρώτε δύο-τρει πρόβε. Όμω είδαμε ότι εγώ επειδή έγραφα ήδη στέκει, ουσιαστικά τι κάναμε. Αυτό που έγραψα στα ελληνικά, το βγάλω στα αγγλικά. Δεν βγήκε ουσιαστικά. Και τελικά καλά έκανε και δεν βγήκε. Οπότε το γύρισα στο ελληνικό στίχο. Είναι αυτό. Εγώ έγραφα στα ελληνικά. Είχα πράγματα ήδη στα ελληνικά γραμμένα. Ήταν ομοιοκαταληκτικό όμω. Ναι. Μπορεί να το τροποποιήσει και με κεταλικό να μην είναι και στα αγγλικά μπορεί να κάνει μια καταληξία. Αν θε, το τροποποιήσει γίνεται πάντα. Και με βάση και τη μελωδία στο τέλο. Το θέμα είναι ότι επειδή ο Φώστρονα τότε ήθελε πιο το γλυκό, δεν μου αρέσει το ελληνικό στοιχό, του λέω εντάξει, δεν έχω κάποιο κόλλημα. Αν και τώρα δεν θα μπορούσε να έρθει ένα ελληνικό στοιχό, αλλά τέλο πάντων συνήθω αυτό βλέπει. Και δοκιμάσαμε στον αγγλικό στι πρώτε τρει πρώτε τέσσερι. Δεν μου κόλλαγε εμένα, δεν μου βγήκε. Και του λέω, παιδιά, δεν μπορώ να γράφω στα ελληνικά και να το γυρνάω στα αγγλικά. Και κρατήσαμε το πρωτότυπο ω ζύχη. Γιατί είναι ο τρόπο που γράφω, ο τρόπο που εκφράζομαι, ο τρόπο που μιλάω με εσένα, ο τρόπο που τραγουδάω, αυτό που τραγουδάω. Δηλαδή, στην Αθήνα τραγουδάω. Σε πιστοποιήσω στου ανθρώπου που μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμένα, τη γλώσσα που σκέφτομαι. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολλέ φορέ που τραγουδάνε αγγλικά είναι ένα κατάλληλο το οποίο το κάνανε πιο πολύ στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω τι το κάνανε, αλλά τέλο πάντων έχω εντύπωση ότι οι πιο πολλοί το κάνανε γιατί. Είχαν σκοπό να σε μια καριέρα τύπου ρε παιδί μου ότι θα βγούμε στο εξωτερικό να παίξουμε, θα μας μάθουν στο εξωτερικό. Άρα στο εξωτερικό δύσκολα θα βγεις να τραγουδήσεις ελληνικά, άρα θα τραγουδήσεις αγγλικά. Και νομίζω αυτό κάπως έμεινε. Είτε για αυτό το λόγο, είτε επειδή κάποιος μπορεί να θέλει να μιμηθεί μια μπάντα που το άρεσε πολύ, έβαζε αγγλικό στίχο. Δεν ξέρω, σίγουρα μου κάνει το ελληνικό στίχος καλύτερα. Όχι μόνο στη δικιά μας την πάντα. Γενικά, καλά, πέρα ότι δεν έχω και καλές γνώσεις αγγλικών, οπότε, αν και ακούω αγγλικές μπάντες πάρα πολλές, και όχι μόνο, αυτό δηλαδή θέλω να... Εντάξει, δεν τραγουδάω, δεν γράφω στίχους, αλλά θέλω ότι μέσα από αυτή την μπάντα να βγαίνει, ρε παιδί μου, αυτό που σκέφτεται ο Φώτης που γράφει στίχους, αυτό που σκέφτεται να βγαίνει ακριβώς έτσι έξω. Δηλαδή, γιατί μπορεί καμιά φορά να χάνεται το νόημα στα αγγλικά από αυτό που έχει σε αγγλικά. Είναι πιο δύσκολο να γράψει στα ελληνικά πάντως. Είναι πολύ είναι δύσκολο να καταφέρει κάποια πράγματα στα ελληνικά. Στα αγγλικά μπορεί να πει κάτι, καταφέρει μια λέξη, χωρίς να καταλάβει καν τι είπε. Ειδικά στα live, α πούμε. Μόνο και να μην έχει κανένα καταληξία. Ακριβώς. Δηλαδή, στα ελληνικά δεν έχει στίχο που. Το κρατάει τέλο πάντων, να το πω έτσι, να μπω ωραίο, θα πω το κρατάει. Αυτό το τραγούδι μπορεί να ακούσει πολύ περίεργο κωμικό. Ενώ με τα αγγλικά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, α πούμε, παχά τραγούδι ένα I dare you, ξέρω εγώ. I dare you, ξέρω εγώ. Άλλος. Αν πα να πει ελληνικά αυτό, θα σε κοιτάνε λίγο και θα πούνε τι λέω μαλάκα. Οπότε θέλω. Και γενικά είναι πολύ πιο εύκολο το αγγλικό. Είναι εύκολη γλώσσα. Και πιο εύκολο να το τροποποιήσει όταν τραγουδάει. Το ελληνικό είναι πολύ πιο δύσκολο. Και είναι και μια μαγεία. Αυτό είναι πιο ωραίο να. Θέλει λίγο δουλειά, ρε παιδί μου. Να κάνει το κάνει και να το ακούσει ώρα και να πει, ξέρει. Αυτό είναι πέρα από το. Και πρέπει να προσέξει τι θα πει. Δηλαδή και σε hardcore bandes και σε dark wave bandes και σε punk bandes
πρέπει να προσέξεις τι θα πεις, γιατί μπορεί αυτό που έχεις μέσα σου, πρέπει να βρεις μια ωραίες λέξεις και λίγο κατανοητές, ώστε να μπορέσεις όλος και να πεις ωραίες στίχοι, ξέρω εγώ. Θέλω να μου πείτε, μόνο να μην πείτε, θα σας πω εγώ, παίρνετε σε αυτοργανωμένους χώρους και καταλήψεις, σωστά? Πολύ σωστά. Ωραία. Γιατί αυτό, ένα, και πώς βλέπετε την επίθεση που γίνεται το τελευταίο καιρό στις καταλήψεις? Εννοώ ότι η μεγάλη επίθεση, γιατί η επίθεση υπήρχε και πριν και πάντα υπήρχε. Ακριβώς. Ξεκινήσω εγώ. Σαν άτομα που λίγο πολύ ο καθένας μας έχει υπάρξει σε τέτοιους χώρους, αυτοργανωμένους, είτε θες στέκια, είτε θες καταλήψεις ή δεν ξέρω τι άλλο, μας εκφράζουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι χώροι. Έχουμε υπάρξει σε αυτούς, έχουμε ζήσει σε αυτούς, κινούμαστε σε αυτούς και οπότε εμένα το μέσα μου είναι, ας πούμε, ταγμένο εκεί. Πόσο μάλλον και το είδος μουσικής που ακούμε. Όταν ακούς μια μουσική που μιλάει για ελευθερία, μιλάει για καταπίεση, καταστολή και όλα αυτά, νομίζω για μένα, σαν Μίτσος, είναι μονόδρομος. Θα στηρίξεις αυτούς τους χώρους, θα μιλήσεις για αυτούς τους χώρους και εντάξει, στην καθημερινότητα, αν όχι τόσο, το να ζεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί αλλάζουν καταστάσεις, ο καθένας τραβάει τον δρόμο του κτλ. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους αυτών των χώρων και κινούμαστε σε αυτούς. Για μένα αυτό. Εντάξει, τώρα είναι... Κοίτα να δεις, δεν είναι ότι... Όταν φτιάξαμε την μπάντα, είχαμε πει με τα παιδιά ότι θα παίζουμε εκεί. Το οποίο εντάξει, δεν είναι κάποιος χρυσός κανόνας, αλλά αυτό μας εκφράζει, αυτό κάνουμε. Τώρα γιατί μας εκφράζει, τώρα έχω να σου πω για μένα ότι εγώ πάντα με τις μπάντες παίζα σε αυτούς τους χώρους, γιατί είμαστε άνθρωποι, είχα σχέσεις, εκεί έπαιξα τις πρώτες μουσικές, ασπάζουμε αυτό το πράγμα που λέγεται do it yourself, που μπορούμε να τα ανοίξουμε, άμα να πούμε δύο πράγματα κάποια στιγμή στις συζήτησεις αυτές. Τώρα αυτό που συμβαίνει στις καταλήψεις, εντάξει, είναι πολύ λυπηρό, ρε παιδί μου. Τι να πούμε, εντάξει, ξέρω εγώ, είναι ένα κύμα τώρα καταστολής, πού θα τελειώσει και πού θα... τι δράση θα πάρουν και θα συμβεί στο μετά, εντάξει, κανείς δεν ξέρει, είναι μια πολύ κατάσταση σε ροή, ας πούμε, να δούμε, είναι πολύ λυπηρό, σίγουρα. Είναι εκεί. Δεν έχει να κάνει... τώρα αν τραγουδάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο ή έχουμε αυτό, δεν επηρεάζει. Έχουν υπάρξει συμπάντες που έχουν πέρασμα στους χώρους που παίζανε από σκά μέχρι με black metal και πάθουν ακόμα. Δεν έχει να κάνει με το ύφος. Πιο πολύ με την οτροπία. Σκέψου τώρα ότι όλη αυτή η καταστολή στις καταλήψεις είναι σαν να σου κόβουν τα χέρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι, δεν έχεις που να στεγάσεις τις δομές σου που έχουν εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, πόσο μάλλον από το 2008 και μετά. Έχει μπει περισσότερος κόσμος στην οτροπία των καταλήψεων και στέγασης και να που να μένει κόσμος αλλά και να υπάρχουν δομές, οπότε δηλαδή ήρθε η ώρα, αυτό που λέμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω, είναι σε πάρα πολλά κομμάτια και είναι και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή όταν στη Γερμανία αυτό γινόταν το 80 κάτι, στην Ελλάδα γίνεται τώρα. Και ξεκίνησε, παιδί μου, από τη Βίλα Μαλίας, αλλά και πιο πριν, Θεσσαλονίκη, με την κατάληψη Δέλτα, ορφανοτροφείο κτλ. Απλά τώρα, και λόγω της ακόμα πιο δεξιάς κυβέρνησης από την προηγούμενη, παίζει αυτό το δόγμα της του νόμου και τάξης που θέλουν να το καταστρέψουν και να γίνει η Ελλάδα Ευρώπη. Αυτό. Αλλά here are Balkans. Εδώ είμαστε Βαλκάνοι και δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Είναι ακριβώς αυτό. Αυτό, θα κλείσω. Okay. Λοιπόν, αυτό που θα ρωτήσω τώρα έχει να κάνει με το προηγούμενο, με κάποιο τρόπο. Ως group, έχετε συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση? Δεν έχουμε, όχι. Okay. Άρα έχει ο κάθε μέλος τη δική του. Δεν έχουμε πει, ρε. Η μπάντα είναι... Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η μπάντα κατά κάποιο τρόπο είναι...
κοινωνικά ευαίσθητη, να το πω. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν κάποια ζητήματα που τρέχουν, αλλά δεν έχουμε πει ότι κοντά είναι αντιεξουσιαστές, κοντά είναι έτσι, είναι έτσι. Προφανώς, αν μας καλέσει κάποιο σκοπό που έχει κάποια σημασία για μας, θα παίξουμε. Εντάξει. Αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρη λογική. Ναι, εντάξει, τώρα προφανώς ότι... ότι είμαστε αντιρατσιστές, ότι δεν γουστάρουμε την ομοφοβία, τους ρατσιστές και αυτά, ναι. Αλλά δεν είναι ότι έχουμε πει ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποια στεγανά, ρε παιδί μου, αλλά μέχρι εκεί τα βασικά δεν θα μπορούσαμε τώρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει όλη αυτή την κουβέντα, μιλάμε για τις καταλήψεις, δεν μπορούσαμε τώρα να έχουμε στην πάντα κάποιον που είναι φασίστας ή ομοφοβικός κτλ. Ή σεξιστής. Σε καμία των περιπτώσεων. Και ο καθένας έχει και τους κάλους του. Πράγματα στα οποία είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένα. Σωστό. Επίση το DIY έχει και την άλλη διάσταση. Ότι επιλέγουμε να κάνουμε σκηνή με τον τρόπο που την κάνουμε. Ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι έχει κάποιο ηθικό αποτύπωμα. Και αν αυτός ο χώρος φιλοξενεί αυτή την ηθική, αυτός είναι και ο λόγος που παίζουμε. Πολύ σωστά. Μια που το ανέφερε τώρα ο Άγγελος, θέλω να μου πείτε όλοι σας όμως, έτσι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Τι είναι το DIY για τον καθένα από εσάς και αν έχει σαφή όρια αυτό το πράγμα. Για εσάς, είτε ως μπάντα είτε προσωπικά, αν έχει σαφή όρια. Να πω εγώ λοιπόν. Λοιπόν, για να πούμε τι είναι το DIY για εμάς, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι το DIY. Ναι, αυτό είναι. Να ανατρέξω λίγο εγώ τώρα. Είναι σχετικά όριστο όμως αυτό, δεν μπορεί να. Ναι, να πω για την Ελλάδα τουλάχιστον. Αυτό είπα και αν έχει σαφή όρια αυτό. Ωραία, κοίταξε. Είτε ως μπάντα είτε ως άνθρωποι. Ωραία, εγώ επειδή το έχω ζήσει στο DIY σε συναντήσει με τη Φιλαμαλία για 6 χρόνια, 2001-2007 τέλο πάντων. Το DIY στην Ελλάδα ξεκίνησε από τη Φιλαμαλία. Αυτά που θα πω τώρα υπάρχουν στο ντοκιμαντέρ 12 χρόνια Φιλαμαλία. Και τα έχω και προσωπική επαφή από ανθρώπους που το κάνανε αυτό, το ξεκινήσανε το 1992 ουσιαστικά, που έπαιξε ένα σχίσμα το λεγόμενο, ας πούμε, ότι κάποιος πάει στο μαγαζιά θα παίζει στη βίλα. Όπως και παίξει και στο εξωτερικό αυτό, βέβαια. Το, όχι ακριβώς, ανάλογα για την Αμερική δεν γνώριζα ακριβώς. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο γενικό, γιατί στην Αμερική ήταν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν ήταν κατελειμμένη χώρη, μερικά ήταν youth center, το ένα ήταν έτσι, το άλλο ήταν youth έτσι. Και γενικά, να σου το πω και έτσι λίγο, το θέμα μαγαζί, κατάληψη, DIY, είχε και άλλες. Ειδικά στην Αμερική ήταν τόσο αχταρμάς που δεν έχει νόημα να τα λάβουμε υπόψη. Την άποψη ότι ναι, μπορεί, λέμε τώρα το Discord House, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ενοικιαζόμενο ή αν ήταν τέτοιο, που ήταν minor threat και κάποιες συμπάντες. Αλλά είχαν άλλα πράγματα τα οποία δεν ταιριάζαν καθόλου, π.χ. στην ελευθεριακή κουλτούρα ή με την έννοια της διαφορετικότητας, έτσι όπως θέλουμε να την έχουμε μπει στο μυαλό μας. Δηλαδή, μπάντες όπως η SSD Control ήταν σε φάση θα φας ξύλο αν πίνεις αλκοόλ. Οπότε στην ουσία δεν θεωρώ ότι έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Γενικά, σαν κουλτούρα. Ας μείνουμε τουλάχιστον λίγο στο θέμα του ελληνικού DIY. Για να προσπαθώ να το πω όσο πιο συντηρημένα μπορώ, αυτό το πράγμα, όταν ξεκίνησαν το DIY αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλανε να φτιάξουν ένα χώρο ουσιαστικά θα καθορίσει που θα παίζει, το αν θα παίζει ή όχι σε μαγαζιά. Ουσιαστικά αυτό θέλανε να κάνουν ήταν να φτιάξουν μια κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν κατά κάποιο τρόπο στα πρότυπα του Rock Against Ratchet που έγινε στην Αγγλία. Επειδή ανέβαινε πολύ η αγγλική, η δεξιά και η ακροδεξιά, και είχαν φτιαχτεί και γίνει αυτό στο live, είχαν παίξει κλάσ κτλ. Και τα δίσκο ότι οι μπάντε που θα παίζουν στι καταλήψει δεν θα είναι απλά οι μπάντε που θα βάζουν το βίσμα και θα παίζουν, θα είναι οι μπάντε που θα συμμετέχουν στη συζήτηση πριν τη συναυλία, στο φτιάξιμο τη αφίσα, στο κόλλημα τη αφίσα, στο κουβάλιμα των μηχανημάτων, στο ξεστήσιμο στο τέλο, στο καθάρισμα του χώρου. Και σε μια απολογιστική συζήτηση μετά. Αυτό το πράγμα απογυμνώθηκε κατά κάποιο τρόπο, συνειδητά ή ασυνείδητα από πολλούς, και έμεινε να είναι ότι πες σε μαγαζιά ή δεν είσαι DIY, πες και καταλήξεις σε DIY, γιατί αυτό ήταν το όριο που μπήκε και αυτό ήταν ένα τρόπο, σαν μια δικλίδα ασφαλείας, η πιο ευρηματική, η πιο σωστή μπορούσε να βρεθεί, ας πούμε. Δεν μπορούσε να βρεθεί άλλο. Γιατί υπήρχαν πολλές μπάντες που παίζαν τις καταλήψεις και μετά πια παίζαν σε μεγάλα κλαμπ. Και τέλος πάντων, έχοντας αντίθεση με όλο αυτό το πράγμα, πήγαινε αλλού. Και μπήκε αυτό το όριο τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα ξανασυζητήθηκε κατά το 2002, πρέπει να ήταν 3, που είμαι και εγώ τότε συνελεύσεις. Και κόσμος από τα παλιά που είχε έρθει και μας έλεγε, ότι εμείς παιδιά δεν έχουμε κάποιο κόλλημα. Δεν είναι ότι τα μαγαζιά αυτό που έχει παρέξει, είναι ότι αυτό είχαμε βρει τότε ως τρόπο για να καθορίσουμε
ποιοι θα έχουν σχέση με τις καταλήψεις σαν μπάντες και ποιοι δεν θα έχουν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν ξέρω κόσμο που παίζει σε μαγαζιά και είναι μια χαρά άνθρωποι. Έχω κάνει λίγες επιλογές με την μπάντα τους, αλλά είναι πολύ εντάξει. Mm. Ας πούμε, δεν πάμε το παίζει σε μαγαζιά, είναι πουλημένος. Καμία περίπτωση. Έχεις κάνει άλλες επιλογές, έχει ψήσει. Αλλά αυτό που επιβιώκει πάντα το ελληνικό DIY, ας πούμε, και όσο το έζησα εγώ 6 χρόνια από πολύ μέσα και μου έχει πάλι, ήταν ουσιαστικά μια κοινότητα συγκροτημάτων που δεν θα είναι απλά συγκροτήματα. Mm. Που θα είναι αυτοί που θα κατέβουν και σε μια πορεία, που θα είναι αυτοί που θα κολλήσουν και την αφίσα, που δεν θα είναι αυτοί που θα δώσουν αυτόγραφα μετά, θα πουλάνε κομμετιλίκη, που δεν θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν κοινωνική φήμη, γιατί μπορεί να μην βγάζει χρήματα αν παίζει σε ένα μαγαζί, μπορεί να κερδίσει κοινωνική φήμη, ότι είμαι αυτό που παίζω εκεί. Ναι. Πολλά άλλα, ας πούμε. Μπορεί και όχι, δεν λέω. Έτσι, υπάρχει κόσμο που παίζει συγκροτήματα, ξαναλέω στο ίδιο, σε μαγαζί, σε κλαμπ και είναι full underground, δεν το ξέρει κανείς, δεν θέλει να μιλάει με κανέναν. Πάει, παίζει μουσική, φεύγει, είναι στην αφάνεια, τίποτα. Το αντίστροφο, βέβαια. Αλλά αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο τώρα, όσο μπορώ να το συνδείξω αυτό το πράγμα. Και έτσι εκφράστηκε με τη διαφοροποίηση αυτή. Παίζει, δεν παίζει σε μαγαζί. Τώρα, αν δει τη δικιά μου γνώμη, εμένα δεν μ' άρεσε πιο σε μαγαζί. Και επειδή έχω μεγαλώσει με αυτή την κουλτούρα, έχω μεγαλώσει. Α πάρει κάποιο πράγμα, λε και είναι τέτοιο. Έσαι αυτό το πράγμα και μου άρεσε, είναι ότι δεν θα μπορούσα να παίξω σε μαγαζί. Δεν νιώθω καλά, ρε παιδί, να παίξω σε μαγαζί. Και διαφωνώ με πολλά πράγματα που γίνονται. Διαφωνώ, ας πούμε, το να πει μια μπάντα με τόση να φαίνεται στην αφίσα και μια άλλη μπάντα να φαίνεται τόση. Το θεωρώ ασέβεια προς την μπάντα που φαίνεται τόση. Είτε είναι η δικιά μου μπάντα είτε κάποιο άλλο. Θεωρώ μη αισθητικά ωραίο το να έχω από κάτω κόρονα μπει, ξέρω. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αισθητικά το ότι όσοι επιτοπίζουν πολλές αφίσες έχουν την μπάντα να παίζει ή ένα κοινό, ξέρω. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, ειδικά η μουσική που παίζουμε εμείς έχει μια άλλη αισθητική. Που αγγίζει τα όρια επειδή είναι λογοτεχνία, τα πάντα, ας πούμε. Δεν κολλάει. Δεν μου αρέσει πίσω στα μαγαζιά κάποιες φορές, κάποια μαγαζιά, μπορεί να ζητήσουν χρήματα για να παίξεις. Σαν προστάτζα για να. Ότι εγώ θέλω, ας πούμε, 200 ευρώ, 300 ευρώ, δεν ξέρω πόσα, για να γίνει το live. Κάτω να βγάζει τα εισιτήρια, τα παίρνεις πίσω. Αν φωνάνε, αν δεν φωνάνε, εγώ δεν με νοιάζει. Θέλω τόσο για να παίξω στο μαγαζί. Και μεγαλύτερα ποσά έχουν ζητηθεί. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει. Εγώ δεν παίζω μουσική για να δίνω προστάτζες. Ούτε παίζω μουσική για να συντηρώ το μαγαζί του αλλού. Ούτε παίζω μουσική για να με βάζει άλλο, ας πούμε, μικρό κάτω. Όχι επειδή είμαι κάποιος ή είμαι κάτι. Δεν μου κάνει συστήκη. Το θεωρώ ασέβεια, παιδί μου, σε μένα. Να πάω και να βάλω μικρό. Είτε να. Okay, την πάντα του άλλου να τη βάλω. Το θεωρώ ασέβεια. Δεν κατάλαβε. Ο άλλο είναι το όνομα και κάποια στιγμή θυμάμαι το χαριστή με ένα φίλο που λέει. Βάζουμε τη γνωστή μπάντα με μεγάλη γραμματοσειρά γιατί είναι σεβασμός. Σεβασμός σε αυτούς, ασέβεια προς τους άλλους, τα λέγα. Δηλαδή, δουλεύει καθαρά με όρους επειδή είναι καπιταλιστικούς αυτό το πράγμα. Όσο μπανάλ και κλισέ να ακούγεται, έτσι δουλεύει. Ότι η μπάντα που θα φέρει τον πολύ τον κόσμο και θα κάνει τα πολλά τα εισιτήρια θα μπει με το μεγάλο όνομα και εσένα θα σε ξέρουν πολύ, θα μπει πιο. Είναι χαζομάρα. Δηλαδή, εγώ δεν παίζω μουσική γι' αυτό. Δεν θέλω να φτιάχνω μουσική για να γίνω γύρω από αυτό. Ούτε θέλω να κάνω μουσική για να μπαίνω μετά στο Facebook. Και στο Instagram και δεν ξέρω πού αλλού και να σπαμάρω κόσμο non-stop live εκεί, live εκεί, τέτοιο εκεί. Γενικά το να παίξει ρε παιδί μου συναυλίες ή δυσχόλη νομίζω ότι πολλές φορές εμπεριέχει, δεν το έχω κάνει, αλλά αυτό έχω καταλάβει και βλέπω να γίνει στο παιδί, ότι θα δώσει μια συνέντευξη εκεί, θα πρέπει να μιλήσει με τον άλλον εκεί, να δώσει συνέντευξη σε κάποιον εκεί. Ένα πράγμα το οποίο εμένα δεν μου κάνει, ότι θα πρέπει να το διαφημίσει πολύ. Δεν θέλω, ανεβάζω τη σελίδα στο Facebook, μια αφίσα. Όπως θέλει το βλέπει, ακολουθεί τη σελίδα και θα έρθει. Αυτό. Δεν θα μπω τώρα να το κάνω ούτε sponsor στο Facebook που δίνει λεφτά για να παίζει παντού η αφίσα. Για ποιο λόγο. Για να γίνω γνωστός. Και. Άντε και έγινε γνωστός. Και. Πια δεν μπορείς να ζήσεις από τη μουσική. Το να έρθει αυτή η μανία που παίζει. Μανία, όχι μανία. Το ότι πήγε καλά το live, είναι, έχει 1000 άτομα. Ποσοτικά δηλαδή τα μετράμε αυτά. Αν είχε 1000 άτομα και αν είχε παιδί, δηλαδή αν είχε 150 δεν πήγε καλά. Ή αν είχε 150 συνειδητοποιημένοι που ήταν εκεί. Και αν 150 ακούνε αυτό το πράγμα, δεν ήρθαν να πιούν απλά μπύρες. Ας πούμε, υπήρχαν υπαρχιακές πόλεις, οι οποίες αναγκάστηκαν να βάλουν κουτί, γιατί ήταν 5 άτομα και δεν μπορούσαν να αγοράσουν PA. Αναγκάστηκαν και βάζανε 2 ευρώ εγώ. Προφανώς, άμα δεν είχε να μπει στα πέρναγες. Η βίλα, ας πούμε, είχε 500 δραχμές, δεν είχε PA. Δεν είχε όργανο. Όταν πήρε τα μηχανήματα όμως, το έβγαλε. Και προφανώς αυτές τις 500 δραχμές που είχε. Προφανώς δεν είχε τα πέρναγες, δεν ήταν η πόρτα η αυστηρή. Αλλά και πάλι, εγώ σου λέω, αυτό λέω σε κάποιον όταν το λέω. Δηλαδή, εσύ με περασπίσει τώρα, α πούμε, το κλαμπ και μου ζητήσει το κλαμπ, μια κατάληψη.
και μου λες ότι αν ας πούμε ένα στέκι στην επαρχία έχει 2 ευρώ είσοδο, είναι ίδιο με το τάδε κλαμπ που έχει 2 ευρώ είσοδο, είναι η ίδια δομή λειτουργία εδώ και το πώς λειτουργεί και το ίδιο εδώ. Τι κάνει αυτό, η κατάληψη, ας πούμε, θέλω να σχολιάσω, τι κάνει αυτό τις πολλές μέρες. Ποιοι είναι εδώ, ποιοι δουλεύουν εδώ, ποιοι ασχολούνται, ποιοι κάνουν κόκκινα μεροκάματα και ποιοι είναι εδώ, ας πούμε. Μα έτσι και λίγο στο αντίτιμο, δεν έχει να κάνει τώρα με τον εθελοντισμό του κάθε χώρου. Ότι ας να μην βάλεις 3 ευρώ, λέμε τώρα, ένα αλφα ποσό τέλος πάντων για την είσοδο, για να καλύψεις τα έξοδα των μπαντών, μετακίνησης εννοώ ή το οτιδήποτε. Αυτόματα κάνει το χώρο, στην ουσία με αυτόν τον τρόπο, να μην χάνει μετά σε επίπεδο, μου κάει και ένα ηχείο, μου κάει και κονσόλα ολόκληρη, δεν ξέρω και εγώ τι. Υπάρχει ένα ταμείο το οποίο δεν είναι ανάγκη να πάει αναγκαστικά κάθε φορά για κάποιο σκοπό. Εντάξει, εννοείται θα πάει και για κάποιο σκοπό, δεν τίθεται θέμα. Αλλά ναι, θα έχει να καλύψει κάποια τρέχοντα έξοδα όπως ο εξοπλισμός. Γιατί παρένθεση. Ξέρω έναν άνθρωπο που σε έβγαλε ένα δίσκο σε εταιρεία, ας πούμε, εξωτερικού. Και όταν του είπαν ξαναβγάλει δεύτερο δίσκο, του είπα: έχω ένα δίσκο και έχω κάτι άλλο βγάλει μαζί, ένα μικρό βιβλίο, ας πούμε. Που είναι μαζί πάει. Και όταν φτιάξει κάτι, δεν είναι commercial. Του λένε, θα βρει μόνο το δίσκο. Κατάλαβε. Δηλαδή, αυτού του νοιάζει το commercial, του νοιάζει το τι θα πουλήσει. Ή του είπαν ο δίσκο είναι πολύ groovy. Mm-hmm. Κατάλαβε. Εμένα εκεί είναι το πρόβλημά μου. Γιατί ποιο είναι αυτό που θα σου πει εσένα, αν η μουσική σου κάνει να τυπωθεί, θα στο. Άντε γάμι σου, φίλο, και δεν θα έρθω καν στην εταιρεία σου. Τα πει το βάλω μόνο μου. Sorry για το δίκιο. Όχι, μια χαρά. Ναι, θα το βάλω μόνο μου. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα πούμε, που λέγανε πάλι, ναι, αλλά πουλάτε Amstel. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στην κατάσταση να είμαστε στα βουνά και να έχει παπούτσα φοράμε. Κοίτα, θα συμφωνήσω στα περισσότερα, στα περισσότερα από, τη, από όλα όσα υπόθηκαν. Κοίτα, το ότι παίζει μία μπάντα σε ένα μαγαζί δεν σημαίνει ότι δεν είναι και DIY. Δεν σημαίνει ότι έχει κάποια εταιρεία από πίσω. Είναι αυτό που είπα ακριβώς ο Φώτης, είναι το τι αποσκοπεί ο καθένας με την μπάντα του. Εμείς ούτε να γίνουμε γνωστοί θέλουμε, εμείς μουσική θέλουμε να παίζουμε κτλ. Μεγάλο θέμα του DIY. Το ασπάζομαι και λόγω βιωμάτων και σε δομές που ήμουνα, δεν είμαι πλέον. Αλλά είναι το θέμα του πώς χειρίζεσαι το θέμα όχι μόνο της μπάντας και γενικότερα ό,τι κάνεις. Μα θες να είναι να κάνεις μπύρα, μα θες να φτιάχνεις σαπούνια, μα θες οτιδήποτε. Όλο αυτό το πράγμα, το DIY, που δεν είναι μόνο στη μουσική, ξεκίνησε πολύ δυνατά μέσω του punk και δυστυχώς μπορώ να πω ότι έμεινε στο punk. Ότι για μένα θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπω και άλλες μπάντες που να κινούνται, άλλα είδη μουσικής που να κινούνται σε αυτό το πράγμα, που να παίζουν σε καταλήψεις και να στηρίζουν τις καταλήψεις. Γιατί αυτό το πράγμα είναι αμοιβαίο. Όσο στηρίζεις, τόσο σε στηρίζει. Mm-hmm. Και όντως, δηλαδή, με λυπεί αυτό το πράγμα, το ότι οι μπάντες ξεκινήσανε να παίζουν σε DIY για να παίζουν ή σε ένα ανοιχτό φεστιβάλ DIY και να παίζουν μπροστά σε 500-800 άτομα κόσμο και λένε, όπα, φτιάξαμε κοινό και μετά τους βλέπεις σε μαγαζί. Mm-hmm. Ποιος κορυδεύει ποιον είναι, δεν ξέρω, δηλαδή ποιος χρησιμοποιεί ποιον. Εντάξει, θα ήθελα να βλέπω και άλλα είδη μουσικής. Mm-hmm. Αλλά είναι και αυτό λίγο στη λογική ο καθένας για ποιο λόγο παίζει μουσική. Εμείς θέλουμε να στηρίζουμε αυτούς τους χώρους. Και υπάρχει και υπάρχουν αμοιβαία αισθήματα, δηλαδή οι χώροι ήδη μας καλούν σε αυτό. Μπορεί να μην έχουμε το σταρά, το φάτσα φόρα πολιτικοποιημένο στίχο, mm-hmm. αλλά άμα ο άλλος όντως ακούει την μπάντα, θα ενδιαφερθεί για το στίχο, θα κάτσει, θα ακούσει και θα δει και λίγο την πορεία της μπάντας, mm-hmm. της οποιαδήποτε μπάντας. Τώρα αν το κοινό πηγαίνει μόνο και μόνο για να πίνει μπύρες και για να κάνει δημόσιες σχέσεις στα live, ο καθένας είναι στο κομμάτι του καθένα. Δεν ελέγχει, μπορεί να κάνει. Προφανώς δεν μπορεί να ελέγξει. Όχι, ναι, είναι, γι' αυτό είναι. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εννοείται. Ναι, δεν μ' αρέσει λίγο αυτή η ηρωνία όσον αφορά κάποιες μπάντες που το χειρίζονται έτσι. Τώρα, άλλες μπάντες που βγαίνουν και παίζουν κατευθείαν σε μαγαζιά, είτε είναι punk, είτε είναι post-punk, είτε είναι metal, δεν ξέρω και εγώ τι, δικαίωμά τους, καλά κάνουν. Εντάξει.
Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε, πόσο μάλλον να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα που μας θέτεις. Τα οποία τα έχουμε συζητήσει όλοι και τα συζητάμε, δηλαδή όπου και να είμαστε, με παρέες, με κόσμο κτλ. Πάντα το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά το δισκογραφικό κομμάτι, εντάξει, λεφτά την τσέπη μας βάζουμε, δεν βγάζουμε φράγκα, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να βάλουμε λεφτά από τη μουσική. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε ο Φώτης, στην Ελλάδα κανείς δεν έβγαλε λεφτά από τη μουσική, όσο και αν το θέλαμε. Αυτό πάνω κάτω. Υπάρχει γενικά, δεν υπάρχει γενικά, αλλά υπάρχει άποψη ότι, ας πούμε, η τέχνη, όποια μορφή τέχνης, έτσι, εσείς συγκεκριμένα κάνετε μουσική, ωραία, είναι αποτύπωση, ας πούμε, της ουτοπίας στα ανθρώπινα πράγματα. Θέλω να μου πείτε τι είναι για εσάς η τέχνη και τι είναι και η ουτοπία. Και αν αυτά τα δύο όντως συνδέονται, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Ναι. Σίγουρα συνδέονται από τα πολύ παλιά χρόνια, προ-punk, προ-DIY, πριν μπουν όλες αυτές τις ταμπέλες, άλλα είδη μουσικής, άλλα είδη μορφής τέχνης, είτε θες να είναι χορός, είτε θες να είναι ζωγραφική, είτε κινηματογράφος, θέατρο, όλα αυτά. Και σίγουρα για μένα συμβαδίζει με την ουτοπία, ότι ο κάθε καλλιτέχνης που κάνει οτιδήποτε, είτε μουσική, είτε χορό ή οτιδήποτε, έχει κάτι στο μυαλό του. Και συνήθως είναι ότι για μια καλύτερη κοινωνία ή για κάτι μεταφυσικό ή κάτι μελλοντικό, είτε κάτι τέτοιο. Πάντως, σίγουρα οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν να κάνουν, δηλαδή π.χ. στο χορό, που μπορεί να μην είναι, δεν βλέπεις στίχους, βλέπεις χορογραφία. Εκεί πέρα βλέπεις, δεν ξέρω, για μένα δεν είναι τόσο, δηλαδή δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με το χορό στο να βλέπω κτλ. Βλέπεις ένα δράμα, βλέπεις κάπως απελευθερώσεις, βλέπεις φυλακίσεις, βλέπεις βία, βλέπεις δράμα, βλέπεις αγάπη, βλέπεις θάνατο, βλέπεις πολλά πράγματα. Στη μουσική αντίστοιχα όλα αυτά υπόνονται με λόγια. Και με το ύφος της μουσικής, είτε είναι μελαγχολική, είτε είναι χαρούμενη, όλα αυτά. Το ίδιο και με τη ζωγραφική. Θες και ρεαλιστικά να το πάρεις, ας μιλήσουμε για τη μουσική, μόνο και μόνο το μικρό κόσμο που φτιάχνει ο καθένας μέσα από την τέχνη του, είναι σε ένα ζήτημα ουτοπία του, εγώ θεωρώ τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή μέσω της μουσικής, της ζωγραφικής και με την κάθε ενασχόληση που μπορεί να έχει κάποιος, μπορείς να δημιουργήσεις την ουσία, έστω και την ψευδαίσθηση, εντάξει. Ότι έχεις κατά κάποιο τρόπο έρθει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό και ότι συνεχίζεις και πορεύεσαι προς την ουτοπία. Τουλάχιστον έτσι το παίρνω εγώ, που η καθημερινότητά μου δεν έχει καμία σχέση με τα χόμπι μου. Κανένα το πω, ναι. Αγγελέ. Με καλύψανε. Οι προαλήσατες. Οι προαλήσατες, καλύψες. Τι είναι, τέχνη στην ουτοπία, είπες. Βοήθησε λίγο μια ερώτηση. Το αρχίζει τώρα και θέλει λίγο αναβάθμιση. Δηλαδή, αν έχει σχέση με τέχνη με την ουτοπία, αν είναι αποτύπωση τη ουτοπία στα ανθρώπινα πράγματα, και τι είναι ουτοπία για σένα. Εντάξει, δεν έχει κατά ανάγκη για η σχέση. Θα μπορεί και να έχει, μπορεί και όχι. Δεν είναι ότι κάνει τέχνη συνδέεται με την ουτοπία. Θέλει να θέλει κάποιο να εκφράσει κάτι, αλλά μπορεί να το συνδέει με κάτι. Όχι για να το συνδέει ο ίδιο, μπορεί να συνδέεται από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, να φτιάχνει, ξέρω... Ανάλογα με τι όρους το κάνει, θα σου πω εγώ, αν συνδέεται με την ουτοπία. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιος μια ζωγραφιά, ναι, ας πούμε, να μην έχει στο μυαλό ότι συνδέομαι με κάτι ουτοπικό, αλλά να συνδέεται. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το αν εσύ με την τέχνη που κάνεις, ναι, να συνδέεται. Κατάλαβα. Αν η τέχνη αυτού αυτού της συνδέεται με κάτι που δεν υπάρχει στα ανθρώπινα πράγματα, ας πούμε. Δεν υπάρχει ανθρώπινα πράγματα, όχι ουτοπία. Δεν μιλάμε για την ουτοπία την πολιτική. Μιλάμε για την ουτοπία γενικά. Στην πολιτική ουτοπία. Ναι, αλλά ούτε η πολιτική ουτοπία υπάρχει στα ανθρώπινα πράγματα. Δηλαδή, δεν κάνουμε κάτι τοπικό αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κάνουμε μια κουβέντα. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτά που λέμε μπορεί να ακούγονται και σε κάποιον τοπικά και να λέει τώρα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται. Όχι ότι αυτό που κάνουμε είναι τέχνη, καμία σχέση. Τώρα εσύ είναι λίγο. Ξέρω. Ναι, είναι.
τέχνη αποτύπωση της πραγματικότητας του καθενός. Mm-hmm. Φαντάζομαι εγώ. Λέω. Εντάξει, όλο όπως το χρησιμοποιεί ο καθένας, μπορεί με χίλιους δύο τρόπους. Κάπου μπορεί να χρησιμοποιεί, ναι, και για κάτι φαντάζεται που, ναι, ισχύει, γίνεται. Mm-hmm. Φαντάζομαι φαντάσματα. Τώρα, εντάξει, τέχνη... Άμα αυτό και λέμε ότι είναι τέχνη τώρα... Όχι. Και την τεχνική... Όχι, εντάξει, όχι. Γιατί θα πάμε σε... Πάει άλλο το πράγμα. Ας το μπορείς να το κάνουμε. Λοιπόν, θα πω τώρα μια που έχει να κάνει με αυτή την ερώτηση που έκανα πριν. Τι σημαίνει για εσάς, για τον καθένα που σου κάνει, έτσι, πώς θα είναι μια απελευθερωμένη κοινωνία ή μια ελεύθερη κοινωνία. Αλλά πρέπει να πρέπει να είναι απελευθερωμένη από αυτό που ζούμε σήμερα και μετά να είναι ελεύθερη με κάποιους οριστικούς της, φαντάζομαι. Ακριβώς αυτό θα ήθελα. Ναι. Ναι. Κοινωνία που θα έχει θέσει η ίδια. Ναι, αλλά εσύ έχει άλλου όρου από τον άλλον. Εντάξει, για μένα θα υπάρχει και μετάλλευση από άνθρωπο προς άνθρωπο. Αλλά και από άνθρωπο προς ζώο. Ναι. Με σεβασμό. Αυτό θα ήταν. Ναι. Βασικά με. Ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμό. Ναι, και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γενικότερα. Αυτό είναι όμως. Για μένα. Μια ισορροπία πραγμάτων. Ανθρώπων, ανθρώπων, ανθρώπων φύσης. Αυτό κάπως, πώς όπως στο μυαλό μου, δεν μπορεί να γίνει σίγουρα και παγκόσμια ταυτόχρονα, αλλά ούτε και σε μία χώρα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μικρές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή για να το πάμε λίγο έτσι πραγματικά, mm-hmm. ότι πώς θα μπορούσε μία, ας ξεκινήσουμε από μία γειτονιά, ρε παιδί μου, θέτει κάποιες βάσεις στο να μπορέσει να ζήσει απελευθερωμένη. Όχι απελευθερωμένη, όχι αποκομμένη. Mm. Θα μπορούσε να βάλει τα μίνιμουμ, γιατί τώρα μιλάμε για. Δεν είναι ούτε όλοι είναι αναρχικοί, ούτε είναι όλοι αντισεξιστές, ούτε όλοι αντιφασίστες. Υπάρχει πολλοί κόσμο με διαφορετικά μυαλά, άρρωστα μυαλά κτλ. Mm. Να βάλει τα μίνιμουμ, αυτά που είπες. Ισότητα, αλληλεγγύη. Mm. Σεβασμός, αυτά. Δεν είναι και λίγα αυτά. Λίγα, ξέρετε, μπορεί να είναι λίγα, αλλά είναι πολύ βαριά. Αυτό λέω, δεν είναι λίγα. Κοιτάξτε, αν σκεφτείς ότι φτιάξεις ένα συγκρότημα ή φτιάξεις μια ομάδα για να κάνεις κάτι και μέσα σε τέσσερις ανθρώπους, πέντε, έξι, υπάρχουν διαφωνίες και πρόβλημα προχώρησης. Και λογικό είναι καθόλου, δεν είναι μάλλον. Είναι καλύτερο πρέπει. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς θα ήταν ένα αυτό που είναι αντιπαλή μας, ας πούμε, ένας θεός, ένα κράτος. Ναι. Δεν είναι αυτό πράγμα. Μια διαφορετικότητα, mm-hmm. όλο αυτό. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Και έχουμε και πολύ πράγμα να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για την εξέλιξή του, για την εξέλιξη γενικότερα, ήμουν πάντα υπέρ της άποψης ότι η επανάσταση ξεκινάει από τη μονάδα. Χωρίς βέβαια από εγώ για να καταλήξω τον εγωισμό, δηλαδή αυτό το πράγμα. Βέβαια και εσύ το δηλώνει μόνιμα. Ας πούμε και λίγο στα πέντες ψυχανάλυσης. Έτσι και λίγο αμυγητή, αλλά... Όταν έχουμε αναπτύξει τις ευαισθησίες που χρειάζεται να αναπτύξουμε, τότε θα είμαστε σε θέση να κάνουμε την επόμενη βήμα σε σύνολο. Και το οποίο νομίζω εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπες, αλλά δεν είναι αντιπαρκτικό αυτό που θα πω. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να βρεις, παιδί μου, την εξέλιξή σου ατομικά, αν δεν συνεπάρξει με άλλους. Δηλαδή να ακούς, ναι, να καταλαβαίνεις ότι αυτό που είπα είναι μαλακή, αυτό που σκέφτομαι πως είναι λάθος. Οπωσδήποτε. Και να ακούω και λίγο και τον άλλον. Δηλαδή εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι σαν άτομα είμαστε όλοι οι άλλοι αυτοί που έχουμε γνωρίσει. Ναι. Μας μιλήσανε, είπαμε τι μαλακές είναι, είπαν αυτή τι ηλίθιος είναι, ας πούμε. Και κάπως έτσι, και το σκεφτώ. Καταλάβετε τι εννοώ. Εντάξει, για να εξελιχθεί μια κοινωνία. Για να εξελιχθεί μια κοινωνία πρέπει το άτομο να καταφέρει να χάσει τα προνόμια του. Με ποια έννοια. Είναι από αυτό που πρέπει να έχει στην πατριαρχία λίγο πολύ. Το να καταφέρει ένας άντρας να είναι αντισεξιστής, θα πρέπει να αρνηθεί κάποιο προνόμιο που τοποθετεί από την κοινωνία. Το ότι η γυναίκα, ας πούμε, μπορεί να καθαρίζει μόνο όσοι το κλείσουν αυτό το σπίτι. Ή αυτή κυρίως θα έχει το φαΐ. Ή ο άντρας είναι στο δικό τα αμάξι. Αν δεν χάσει κάποια προνόμια, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία. Αν δεν ξεκινήσει το σημείο 0, δηλαδή. Δεν θα μπορέσει, ναι. Δηλαδή, αυτό είναι βασικά. Το να αρνηθεί να χάσει το. Δηλαδή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πει ότι. Εγώ ρε παιδί μου θα κάνω κάτι και θα περάσω πιο δύσκολα. Θα το κάνω με τον δύσκολο τρόπο
Γιατί όμως αυτό είναι το πιο σωστό. Να δεχτώ να μην πάω στο IKEA, που είναι τεράστια πολυεθνική, να πάρω ένα έπιπλο. Τον πάρω τον τύπο της γειτονιάς που θα τον στηρίξω και ξέρω ότι έχει μια οικογένεια σε δυσκολία κτλ. Αλλά το πληρώσω 5 ευρώ πιο ακριβά. Το οποίο 5 ευρώ μου λείπουν. Έτσι όμως θα βοηθήσει και αυτόν, έτσι αλλάζει το πράγμα. Λογικά, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ. Πρέπει να χάσει προνόμια δηλαδή. Τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά, σε θέμα χρόνου, για το 50 που θα το δουλέψει. Όλα είναι να ξέρει αυτό. Τώρα το φοβεί το άλλο. Όχι, λίγο κάτι να προσθέσω ότι η απομόνωση του ατόμου είναι πάρα πολύ κακό όσον αφορά την εξέλιξη και το να βοηθήσει το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος απομονώνεται και κλείνεται στον εαυτό του, χωρίς να ανταλλάσσει ιδέες, βιώματα, εμπειρίες κτλ. Ξέρω εγώ, γίνεις απλά, τι να πω, κατάνθρωπος. Βγαίνει ένας σκοτεινός εαυτός που... Ξέρεις, δηλαδή λες τον άλλο, α, γεροπερίεργος, ξέρω εγώ, παιδί μου. Μπορεί να έχει τα δικά του, μπορεί να έχει το οτιδήποτε να μην περνάει καλά, αλλά όσο κλείνεσαι στον εαυτό σου, βγάζεις το χειρότερο σου εαυτό προς τα έξω. Θέλει να χρειάζεται επικοινωνία το όλο θέμα. Θέλει κοινωνικοποίηση, δηλαδή. Και με λυπεί που βλέπω ανθρώπους που είναι μόνοι τους. Είτε είναι οι γονείς μας, είναι ο γείτονας, είτε είναι οποιοσδήποτε. Δεν είναι ωραίο αυτό καθόλου. Πρέπει έτσι να επικοινωνούμε με τον κόσμο για να ξαλαφρώσει και ο άλλος, να ακούσει και ένα άλλο πράγμα, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει και σε όλη αυτή η τριβή, σίγουρα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτό, το να κλείνεσαι μόνος σου, στην τρύπα σου ή με τους άλλους, τα έχω βρει με τους υπόλοιπους τρεις, οπότε μόνο με αυτούς θα κάνω παρέα, οπότε ξέρεις, κάτι που έχω στο μυαλό μου αναλώνεται μόνο μέσα στους μας τέσσερις. Δεν λέει κάτι. Πήγαινε έξω να σε αμφισβητήσουν και να αμφισβητήσεις και εσύ άλλον όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το παιχνίδι της ζωής και της επικοινωνίας μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και σε αυτή την πόλη. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Κανένας δεν είναι σωστός, κανένας δεν είναι λάθος. Απλά υπάρχουν εμπειρίες και ιδέες που έρχεται πάντα κοντά η μία από την άλλη. Αυτό. Να το κλείσω. Θέλω να πει κάποιος κάτι άλλο. Τώρα, φυσικά θέλω να αναφερθώ σε κάποιους στίχους σας, θα το θέσω επειδή είστε ως γκρουπ ως στίχους σας και θα πει ο καθένας τη γνώμη του στην ερώτηση που προκύπτει από τους στίχους τέλος πάντων. Λοιπόν, στο τραγούδι «Περίεργη υπόθεση» λέει «Έχω φίλους τρελούς που ερμόνιζουν στους κακούς, έχω και εχθρούς εξαίματος». Θέλω να ρωτήσω τον καθένα προσωπικά αν υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείται ότι είναι εχθροί της εξαίματος. Εξαίματος τώρα κυριολεκτικά, ας πούμε. Δεν μιλάμε για τους συγγενείς, αλλά μπορεί να είναι. Ο κυριολεκτικά το γράψει. Για τον Πάπο, έτσι. Ναι. Για τον Πάπο. Όχι, όχι. Και ποτέ είναι αφείο μου. Ο Πάπο μάλλον είναι πρότυπο. Δεν ξέρω γενικά. Γράφω με λούστιξη και λίγο πιο μεταφορικά. Ο συγγενείς είναι κυριολεκτικά γραμμένο. Έχει δηλαδή εχθρού εξαίματος. Ναι, έχω ένα θείο που έχω. Τώρα πάνω έχει ηρεμήσει λίγο φάση, αλλά. Τον έχει αφιέ. Όχι, είναι χρυσαλίτης. Και έχω παρευρεθεί σε ελάχιστα οικογενειακά τραπέζια. Παίζα τα τρία σε όλη τη ζωή. Και όταν παρευρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι, είχα ξαναλύνει τύπου αυτές τις γνωστές βλακίες, ότι άλλο, μην είναι έξυπνοι, θα σας πάρουν τις δουλειές. Είναι ένα μπατριντή εκεί πέρα και εντάξει. Γενικά δεν μου αρέσει να αναλύω τους στίχους, γιατί ξέρεις, ο καθένας μπορεί επειδή να το πάρει αυτό και να φανταστεί ότι θέλει. Δηλαδή, εγώ τώρα το αλλού μπορώ να το σκότωσω στο μυαλό μου με το θείο μου. Αλλά η αυτή. Αν είναι το. Και αυτό είναι το. Και αυτό είναι το. Και αυτό είναι το. Και αυτό είναι το. Άρα, τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, μπορεί να έχουν κάποια άλλη θέση. Ναι, βέβαια. Οπότε, για πείτε. Αν έχει να πείτε κάτι, έτσι δεν είναι. Καλά, το έχω φίλου τρελού που ορμάνε στου κακού. Το μυαλό μου πάει συγκεκριμένα. Καλά, πάει. Και όσον αφορά το. Τι εξαίματος. Ναι. Εντάξει, για μένα, έτσι όπως το έχω ζήσει τη ζωή μου μέχρι στιγμής, δεν έχει σημασία αν ο άλλος είναι συγγενής. Σωστό, συμφωνώ.
αν είναι αδερφός ή αν είναι τέτοιο. Άμα είναι κόπανος, είμαι κόπανος, δεν το θέλω στη ζωή μου, τελείωσε. Mm-hmm. Δεν πάει να είναι ό,τι θέλει. Δεν λογαριάζω. Mm-hmm. Δεν σε θέλω στη ζωή μου, τέλος, γεια σας. Αυτό. Όταν έχεις θέματα με τον ίδιο στον εαυτό, έχεις θέματα με το αίμα σου. Ωραίο προσθήκη. Βαθύ. Ωραίο. Όταν έχεις προβλήματα, όταν εκθρέπεσαι τον εαυτό σου, όταν... Δεν αντέχεις αντεράτημα. Να σου δικώσεις το λίγο. Δεν με χωνεύω. Όταν ο ίδιος ο εαυτός είναι εμπόδιο, έχεις εκθρέψει αίματος. Είδες, σου λέγαμε. Άλλη οπτική. Πολύ διάστατα. Αυτό είναι το ωραίο. Ναι, αυτό, γι' αυτό ρώτησα λίγο. Ναι. Εσύ, Βαγγέλη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, γιατί δεν έχω καθόλου εντρυφήσει του τύπου. Το οποίο σου είναι αλήθεια. Έχει ακόμα. Έχω ένα πετραχύλι μετά από αυτό. Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα μια άλλη στροφή, έτσι. Βραδιάζει πολύ γερνά, μην του μιλά, μην του ακουμπά. Από το κομμάτι βραδιάζει, χωρίς μάτια και χωρίς καρδιά να ξέρει. Δεν είναι για μας. Και θέλω να ρωτήσω, ποιους θα βλέπατε σήμερα χωρίς μάτια και χωρίς καρδιά? Αυτούς στη Μυτιλίνη και σε κάθε στις υπόλοιπες Μυτιλίνες που δεν είναι πλέον ένα χέρι από τους ανθρώπους εκεί στη Μόρια και που ταλαιπωρούνται τόσο. Okay. Ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί είναι ανήκουσα αυτά τα πράγματα στην εκεί και δεν μπορεί να διαμηθώ κάποιος να είναι τόσο κοντά σε αυτό το πράγμα. Και στην Αθήνα έχει ανθρώπους αντίστοιχα. Χωρίς μάτια και χωρίς καρδιά. Αγγλία. Κόσμο που δεν έχει συνείδηση. Κόσμο ο οποίος... ζει όλο αυτό το παραμύθι, όλο αυτό το πανηγύρι, στο οποίο κάνουν πράγματα γιατί βλέπουν τις υπόλοιπες που τα κάνουν, τα αγκαλιάζουν, χωρίς ουσιαστικά να είναι δικές τους επιλογές ή ακόμα χειρότερο, τις κάνουν επιλογές γιατί τους αρέσουν. Είναι καταστροφικό όμως. Εγώ σου δεν το έχω γράψει αυτό παρεπιπτόντως, αλλά ναι, όχι, δεν δίνω αυτή την προοπτική σου. Βαγγέλης Μίσος. Πες. Όχι, τίποτα. Μου ταιριάζει αρκετά η ερμηνεία του Φώτη. Με καλύπτει αυτή η απάθεια και το γεμάτη και η γεμάτη μίσος προσέγγιση που μπορεί να έχει να έχουν αυτή τη στιγμή αυτό το παράδειγμα που έδωσε η κατοικοί της Μόριας και η γενικά της Μυτιλίνης, που απλά διοχετεύουν όλη την αυστηρότητά τους και το μίσος στην ουσία σε ανυπεράσπιστα όντα. Σίγουρα με καλύπτει πάρα πολύ και είναι το πιο κέριο παράδειγμα αυτό που έβαλε ο Φώτης. Αυτό, ο καναπές, η τηλεόραση, αυτή η καραμέλα που δεν λέει να λιώσει ποτέ, της απάθειας και αυτό το πράγμα δηλαδή και γενικότερα ό,τι πρεσβεύει η θρησκεία. Δηλαδή, όσο ακούγεται τότε αγαπάτε αλλήλους τώρα και ξύσε. Αγαπάτε Έλληνες σήμερα. Είναι αγάπα για τον κόλο σου και μην κοιτάς, μην παραπέρα, τίποτα άστε. Αγαπάτε ομόθρησκου. Στο καναπέ σου, τη δουλίτσα μου, το φαγάκι μου, τη γυναικούλα μου, το αυτοκινητάκι μου. Αυτά τα άκια, τα μικρά, είναι που σε κάνουν. Αυτό, να μην έχεις μάτια, να μην έχεις καρδιά. Αυτά. Okay. Θέλω να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς ήδη τα άλμπουμ σας μουσικά και συστηχουργικά και τι διαφορές βλέπετε μεταξύ τους, αν υπάρχουν διαφορές. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορές σίγουρα στα δύο άλμπουμ. Μουσικά σίγουρα είναι περισσότερο new wave, ας πούμε. Μιλάς για το δεύτερο. Ναι, από τον πρώτο. Ο πρώτος ήταν λίγο πιο punk, ας πούμε. Όχι τόσο να όσον αφορά. Πιο post-punk. Πιο post-punk, μπράβο, ναι. Και οι συνθέσεις. Δηλαδή, κάπως
το τελευταίο κομμάτι του πρώτου δίσκου, το ποτέ. Συνδέεται με το. Μας έφερε στο. Μας άνοιξε δηλαδή τα μάτια, ας το πω έτσι, για το πώς θα βγαίναν τα επόμενα κομμάτια, που ήταν το αποτέλεσμα του δεύτερου δίσκου. Δηλαδή, όσον αφορά το μοτίβο, εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν, μία αλλαγή, λίγο έτσι ένα χάωμα και να τελειώνει έτσι το κομμάτι, λέμε, όπα, αυτή η σύνθεση μας άρεσε πάρα πολύ. Και οπότε, αν παρατηρήσεις, όλος ο δεύτερος ο δίσκος έχει μία τέτοια ροή που μας έκανε. Στιχουργικά θα μιλήσω ο Φώτης γι' αυτό. Παραγωγή δεν έχω να πω. Να διακόψω λίγο. Ναι. Ο Φώτης γράφει τους στίχους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς εσύ να έχεις αντίληψη για το αν έχει διαφορά ο πρώτος δίσκος με τον δεύτερο. Έχει, εντάξει, έχει διαφορές. Εντάξει. Πρόσεξε να δεις όμως. Κάθε κομμάτι στιχουργικά διαφέρει το ένα με το άλλο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι η στίχη του είναι πιο προσεγμένη εντός αγωγικών ή πιο λυρική. Δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν γράφω τους στίχους. Αλλά και δεν επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει ποικιλία θεμάτων και πολύ όμορφο λόγο που μπορεί και θέτει τα πράγματα στα τραγούδια. Γι' αυτό εννοώ ότι θα μιλήσω ο Φώτης για το πώς γράφει. Μουσικά και επιρροές από μουσικές που ακούσαμε μετά το. Σίγουρα τα ακούγαμε και στον πρώτο δίσκο, αλλά που βγήκανε στο δεύτερο. Επιρροές παιχτικά. Δηλαδή, άκουγα περισσότερο κάποιες μπάντες στο δεύτερο δίσκο. Για το δικό μου παίξιμο μιλάω. Οπότε, γενικότερα, ό,τι ακούς και ό,τι σου μένει στο μυαλό, όχι να τη γράψεις, αλλά να πάρεις την επιρροή, γιατί αυτό είναι η επιρροή, δεν αντιγράφεις, ακούς, μπαίνει μέσα σου, στην ψυχοσύνθεσή σου και βγάζεις τι βγαίνει το αποτέλεσμα. Yeah. Αυτό. Ο Βαγγέλης θέλει να πει κάτι άσχετα αν έχει... Εγώ έχω την αντίθετη άποψη από τα παιδιά. Okay. Εμένα δηλαδή μου φαίνεται ο πρώτος δίσκος ότι είναι ο πιο λίγο gothic, ας πούμε. Δηλαδή μου βγάζει ότι έχει περισσότερο και το αυτοσχεδιαστικό τύπου Bauhaus και τέτοια. Λόγω του ότι έχει το βραδιάζει, π.χ. τη Μαύρη Άνοιξη. Σωστά δεν λέει. Ναι. Ενώ το δεύτερο μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δυναμικό. Έχει λίγο το περισσότερο αμυγός post-punk στοιχείο. Τώρα στιχουργικά μου φαίνεται ότι το δεύτερο είναι λίγο πιο άμεσα κοινωνικό. Μάλλον για ένα κομμάτι πιο πολύ, το «Η θάλασσα θρυνεί», αλλά και πάλι έχει ισχυρό λόγο στο mini LP τέλος πάντων, οπότε θεωρώ ότι είναι διαφορετική νότα που δεν είχε το πρώτο. Okay. Και εγώ βλέπω διαφορές, πολλές και στην παραγωγή. Νομίζω ότι ο δεύτερος δίσκος είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, στο πώς θέλουμε να ακούγεται, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Ήρθε πολύ πιο κοντά ο δεύτερος. Σε κάθε περίπτωση μαθαίνεις λιγάκι και το στούντιο, μαθαίνεις και πώς δουλεύεις και πώς μπορούμε να δουλέψουμε και μεταξύ μας και πώς μπορεί να ακούγεται κάτι στην παραγωγή πιο κοντά σε αυτό που έχουμε υπόψη μας. Θεωρώ το δεύτερο δίσκο πιο εσωστρεφή. Και στιχουργικά και μουσικά. Και αυτό πάντα είναι καλό πράγμα για μένα. Okay. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι πιο κοντά στο dark wave και λιγότερο κοντά στο post-punk, χωρίς να αποκλείουμε στο άλλο. Τώρα αυτό με τους ορισμούς είναι λίγο θολό γενικά. Συμφωνώ. Πολύ δύσκολο να. Τώρα πρέπει να ορίσουμε πάλι την dark web. Είναι λίγο. Όλα έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων. Για μένα το δεύτερο άλμπουμ είναι σίγουρα πιο μελωδικό σε σχέση με το πρώτο. Για μένα είναι και το που θα ήθελα να πάει η μπάντα. Να κρατήσει δηλαδή αυτή τη μελωδικότητα και τη λυρικότητα που έχει και στους στίχους. Ταυτόχρονα έχει και ένα τσαμπουκά. Ένα νεύρο. Και
αυτό και μου στήριξε να ότι η στίχη είναι λίγο πιο λυρική στο δεύτερο σε σχέση με το πρώτο. Το πρώτο έχει κάποια στιγμή που είναι λίγο πιο όμορφη η στίχη. Νομίζω το δεύτερο δεν το έχει. Τα οποία γίνονται συνέστητα έτσι. Ξαναλέω, δηλαδή μπαίνεις, γράφα μουσική, μας είχε το ποτέ, μας άρεσε και λέμε καλό αυτό. Και βγήκε προς τα εκεί. Κάπως. Το δεν έχω. Θέλω να μου πείτε αν θα σας ενδιέφερε και δεν ξέρω κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ας πούμε, να γράφετε, ξέρω εγώ, μουσική για θέατρο ή για κινηματογράφο. Δηλαδή να σας φώναζε κάποιος, ας πούμε, σκηνοθέτης, ξέρω εγώ, σε κάποια θεατρική παρέστηση, να σας έλεγε παιδιά, θα να γράψετε μουσική για το τάδε έργο. Σαν πάντα, σαν συλλογικότητα, αυτό είναι κάτι δύσκολο. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν γίνεται και τόσο συχνά. Πολύ σπάνιο να δεις μια μπάντα να γράφει μουσική για μια ταινία ή για ένα θεατρικό. Προσωπικά μιλώντας, για μένα είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως έχω αναμειχθεί στην παραγωγή τριών ταινιών μικρού μήκους, έχω γράψει μουσική για θεατρική παράσταση. Θα με ενδιαφέρει ακόμα να γράψω μουσική και για κάποιο παιχνίδι στον υπολογιστή. Είναι μια πλατφόρμα πάρα πολύ γόνιμη και μπορεί κάποιοι να θεωρούν τα βίντεο game παιδιάστικα και μπορεί εκ των πραγμάτων κάποια να είναι, αλλά πλέον έχουμε περάσει μια άλλη εποχή και έχει γίνει το crossover των παιχνιδιών στην τέχνη και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παραδείγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας. Σαν μπάντα, όμως θα ήταν μια πρόκληση. Εμένα σίγουρα με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί το κόνσεπτ είναι πολύ συγκεκριμένο και συνήθως ένας το τραβάει το κόνσεπτ. Αλλά ποτέ δεν θα κλείνω πόρτα. Και για κάτι πιο συλλογικό. Εγώ θεωρητικά μιλώντας, τελείωσε το μπλε. Νομίζω ότι θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να γράψω μουσική με παραγγελιά. Δηλαδή, νομίζω είναι ένας λόγος που πιο πολλές μπάντες που μπαίνουν σε μεγάλες δισκογραφικές κατά κάποιο τρόπο αποτυχάνουν. Και το πια αυτό το πράγμα γίνει δουλειά σου και πρέπει μέχρι τέλος Μάη να έχεις ένα δίσκο, αυτό το πράγμα πάβει να είναι ευχαρίστηση και μπαίνει μπροστά όλο η δουλειά, το πρέπει. Που εκεί νομίζω χαλάει τα πιο πολλά πράγματα. Για μένα. Ναι, μισό λεπτό. Αν σου δίνει κάποιο, α πούμε, ρε παιδί μου, σκηνοθέτη θεατρικού ή ξέρω εγώ ταινία. Ωραία. Και σου λέγε, παιδιά, έχετε ένα χρόνο μπροστά σα. Ένα χρόνο. Θα βρει να το κάνει ένα. Το σενάριο είναι αυτό. Μπορεί να χρειαστώ εγώ δύο χρόνια. Αλλά και πάλι, εντάξει, μπορεί. Μπορεί να προλάβουμε. Α πάρουμε αυτή την προϋπόθεση, την πιθανότητα. Δεν το έχω κάνει. Θα μου φαινόταν ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να λειτουργήσω με όλου. Θέλω να μου φτιάξει κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω. Ενώ ιδανικά, ιδανικά, στη φαντασία μου θα μου άρεσε ίσως να έβρω μια ταινία στο κινηματογράφο. Ενώ μου αρέσει το θέατρο πιο ζωντανό και ίσως επιτρέπει πιο πολύ στο συνέστημα, επειδή είναι πιο ζωντανό. Ωστόσο, θα μου φαίνεται πιο ωραίο στο μικρό μυαλό να δω τη μουσική μου στο κινηματογράφο. Ίσως γιατί θα μπορούσα να το δω μοναχικά. Δηλαδή, να πάω στο να το βάλω να παίξει και να κάτσω το δω και να πω μπαίνει τώρα η μουσική και ξέρεις. Δηλαδή θα μου άρεσε να το δω πιο πολύ παρά να το δω με άλλα 30 άτομα, 40. Δεν ξέρω. Ενώ εγώ λέω το θέατρο είναι πιο αλλά... Εντάξει, δεν μπορώ να το φανταστώ, γιατί θα γίνονταν πάλι με όρους κατάλαβες. Μιλάω πολύ θεωρητικά. Αν είναι ιδιωτικά, μιλάμε τώρα για μια σκηνή πολύ μικρή, σε μια γειτονιά που, ή κάτι που θα μας χωρίσει, τύπου πώς κάνουν τζιριτζάντουλες, αντίστοιχα που υπάρχει μια ομάδα. Πήγες το σκεφτόμουν, δεν μπορώ να σπάρω πάνω το μυαλό μου αυτό. Οκ. Άλλος. Προγγίτη. Θα με έψινε κάτι τέτοιο. Πιο πολύ θα με ενδιέφερε το τύπου θέατρο, συναυλιακό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και σε επίπεδο σύνθεσης, το να συνθέσεις κιόλας, όχι απλά να παίξεις κάτι το οποίο θα σου δώσουν, το οποίο εξυπηρετεί την παράσταση. Θα με ενδιέφερε πολύ γιατί εντάξει θεωρώ ότι κάτι τόσο διαφορετικό ξεκλειδώνει κατά κάποιο τρόπο και νέα επίπεδα μουσικότητας στον καθένα μας. Δηλαδή για μένα θα ήταν καλή πρόκληση. Ήταν από αυτά, είναι από αυτά τα οποία θα θεωρώ ότι θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε σίγουρα θα το βλέπα θετικά.
Σίμιτσο. Ήθελα να ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς έτσι όπως αυτό που είπε ο Φώτης. Συμφωνώ για ακόμα μια φορά, λέει, τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι κατά παραγγελιά όσον αφορά το θέμα της μουσικής. Αν ήταν για τσάκωνα. Τσάκωνα, ναι, εντάξει, άνετα. Και βέβαια. Σίγουρα δεν μπορώ να κάνω κάτι κατά παραγγελιά, γιατί θα χάνει σαν δουλειά. Δεν μπορώ, δεν λειτουργώ έτσι. Mm-hmm. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι, θέλω να έχω το χρόνο μου, την ηρεμία μου, να βάλω ένα ποτό ή να πάρω τον μπάσο και να χαζεύω. Συγγνώμη να πω τώρα κάτι. Sorry, ξέρω κάτι. Ναι. Που το είπε και ο Φώτης. Γιατί το ένα αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, άμα σου πούνε ρε παιδί μου, σου λέει πρέπει 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια, παιδιά, θέλω. Γάμισε το τώρα. Να μου γράψει τραγούδι. Ναι. Αν σας αρέσει, υπό προϋποθέσεις, μας αρέσει όμως κάτι, το σενάριο. Ναι. Έχετε καιρό 10 χρόνια, παιδιά, σε 10 χρόνια θέλω να το κάνουμε. Μπορεί να μπορούσα να το γράφω. Έχεις όλο τον χρόνο, ας πούμε, να το κάνεις, να το κάνεις ως group και να βάλεις το ποτό σου και να κάνεις το οτιδήποτε. Εγώ αν είχα όλο τον χρόνο και ήταν προϋποθέσεις εντάξει, ναι, θα μπορούσα να το κάνω. Πάλι με καταπαραγγελία όμως. Ναι. Δεν είναι ότι. Θα μου άρεσε όμως. Θα μου άρεσε. Δηλαδή θα έλεγα πώς να σκοτώνω, να έρθει μια φετρική ομάδα μου δείχνει ένα. Αυτό σου είπε ότι είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι υπέρ σου. Όχι να έρθει ο Σεφερλής. Όχι, εντάξει, δεν είπαμε να τρώω στο άλλο άκρο τώρα. Αλλά κάπως πρέπει να το πάω στο άκρο για να βρει αν βρίσκεται, ας πούμε, μέσα. Δηλαδή, γιατί όχι. Βέβαια, στην έκοψα τώρα, συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Να συνεργαζόμαστε ουσιαστικά ελεύθερα με μια θετική ομάδα που δεν έχουμε σε εκτίμηση. Ναι, να μας άρεσε πολύ. Καλά, ξύπωρε πόρους. Ξύπωρε πόρους. Που θα έκανε ότι θα κινούταν στον τρόπο που ήμασταν εμείς, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και να έλεγε ότι είναι μαλάκα, γιατί φέρετε ένα τραγούδι να το περάσουμε μέσα. Ναι, εντάξει. Μπορεί. Αν δεν είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ο οποίο θα με έβαζε στο τρίμα το. Ναι. Να πω λίγο τώρα κάτι γι' αυτό. Συγγνώμη, θα κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Ωραία. Εσείς ως group δεν έχετε κάποια χρονικά όρια. Δηλαδή, έχετε βγάλει, ας πούμε, κάποια πράγματα. Ναι. Ωραία. Μπορείτε να πείτε στους αυτούς σας ότι θα γράψουμε μουσική όποτε γουστάρουμε και να βγει ο επόμενος δίσκος σε 10 χρονιά. Όχι. Άρα υπάρχουν άλλα. Τόσο συχνά μουσική. Δηλαδή που σίγουρα θα γράψεις 50 κομμάτια και θα κρατήσεις τα 15 για το δίσκο π.χ. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη παραγωγή ναι, που εκ των πραγμάτων δεν θα αναγκαστείς να το βάλεις χρονικό όριο. Μπορεί αυτό που λες να ασκήσεις, ξέρεις πού, να μην είναι λίγο στο δάχτυλό μας. Να πεις ότι έτσι όπως πάμε θα βγει Σεπτέμβρη και να πεις. Δεν θέλω να βγει Σεπτέμβρη. Θέλω να βγει Μάιο, έτσι στο Σεπτέμβρη να κάνω δύο συναυλίες. Mm. Εκεί μπορεί να το πιέσει, δεν το πας. Αλλά είναι δικιά σου επιλογή. Αυτό. Δεν είναι κάτι που σου το θεωράει ο άλλος. Θα σου πει κάτι. 25 Μαρτίου βγαίνει. Αλάρα, βγάζει. Γρήγορα, φύγε. Ναι, ξεκινάει. Μιχαλή παραγωγή. Δηλαδή είναι πάλι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του αυτού που θα γίνει. Αυτό. Η σχέση και ο τρόπος. Αυτό είναι το σχέδιο. Δεν κόψα όμως το μίσο. Ναι. Τι να πω, να πω την αλήθεια, ξέχασα αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ναι, θα ήθελα να πω την αλήθεια. Όχι, όχι, μην απάντησα. Εντάξει, για να το κλείνω λίγο, θα έκλεινα προς κινηματογράφο ίσως περισσότερο. Προς κινηματογράφο, ναι. Αυτό. Οκ. Εντάξει. Αν είναι να το κάναμε, θα έκανα για κινηματογράφο. Γιατί είναι τρελό project και τεράστια πρόκληση να γράψει για θέατρο. Δηλαδή είναι πολύ άμεσο. Δηλαδή μουσική θεάτρου θα μπορούσε να είναι η Virgin Prunes, Bauhaus, τέτοιου είδους μπάντες. Που είναι λίγο πιο περίεργες. Δεν είναι ότι υπάρχει στάνταρ εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν. Ναι, αλλά θα μπαίνατε και εσείς σε μια διαδικασία. Να γράψετε διαφορετικά. Να γράψετε UK DK. Δεν θα γράψω. Δεν θα γράφω αυτό που γράφετε τώρα. Είμαστε τόσο. Βάζω ένα ερώτημα. Εσωτερικό πίσεω. Εκεί πέρα είναι το παραγγελιά. Κατάλαβε. Αναγκάζεσαι να παίξει κάτι άλλο. Αυτό που δεν είμαστε. Εσύ δεν το κάνει. Μισό λεπτό. Εκτό να σα αρέσει πολύ το θεατρικό, θα το τροποποιήσω. Οι απόλυτε. Ή κατά το απόλυτο προϋποθέσει. Ωραία. Αυτό το πράγμα μπορεί να σε κάνει να αλλάξει. Όχι να αλλάξει, να γίνει άλλο. Όχι να γίνει άλλο, να αλλάξει παίξιμο. Θα πει, α πούμε, ότι ρε. Και αυτό είναι πρόκληση. Μπράβο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η θεατρική παράσταση. Περνάει ένα φοβερό μήνυμα, γουστάρω. Εγώ θα είμαι πάλι. Κολυντάει θα είμαι. Θα το πάω το πάνω του προ τροκ. Όχι, δεν είναι το προ τροκ.
που θα είμαι εγώ, αλλά και δεν θα είμαι εγώ. Ναι. Και μετά μπορεί να σου προκύψει και όταν θα σε κολλητάρει στους δίσκους να είσαι εσύ. Μετά... Σε σχέση με την προηγούμενη σου εμπειρία, ας πούμε, να το αλλάξεις κάπως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά τώρα είναι μαλακίες τώρα. Θα πρέπει να πάω σε ψυχαναλυτή μετά λίγο για να ξαναβρω τον εαυτό μου. Σε βάζει ποιος είμαι, τι είμαι, για όχι, τι είμαι. Γίνεται. Με αυτό που λες, είναι εντάξει. Λοιπόν, τώρα είναι και άλλες δύο στροφές. Δεν θα τις πω γιατί νομίζω ότι απαντήσατε χωρίς να το θέλετε. Okay. Και θα φτάσουμε στην τελευταία ερώτηση. Βράδια σας. Ακόμα. Θέλω να μου πείτε τι σχέδια έχετε άμεσα και αν έχετε και σχέδια πιο πέρα ως group. Όχι στο άμεσο μέλλον, πιο μετά ας πούμε. Τι θέλετε να κάνετε, πώς τη βλέπετε τη φάση, αν θα κάνετε κάτι άμεσα. Λεφτά, χρήμα, εξουσία. Okay. Φήμη. Φήμη. Που πας χωρίς τη φήμη, δεν πας πουθενά. Εσύ δεν είσαι αυτός που παίζει, κύριε φίλε. Φήμη είναι σαν τη ρίχαλη στη χωριά του, κύριε φίλε. Εντάξει. Παντού. Λοιπόν, ο Βαγγέλης τώρα ήρθε στην πάντα. Mm-hmm. Έχουμε καλή. Το Βαγγέλη είναι μεταξύ σου έρθει τώρα σε αυτό το. Κάπου τον έχω δει. Στάνταρ. Δεν ξέρω ποιος έχω δει, όμως τέλος πάντων, εντάξει. Έχει παίξει 120 μπάτες. Άρα έχεις τη φήμη. Τώρα έχεις τα λεφτά. Τώρα έχεις τα λεφτά, ναι. Τα πιάσες τα πράγματα, να σε πω. Οπότε καλά είμαστε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης τώρα ήρθε στην μπάντα. Ηχογραφήσαμε μαζί του ένα κομμάτι καινούριο, ένα. Κάναμε ένα live, κάναμε ακόμα ένα. Πού? Θεσσαλονίκη. Την άλλη εβδομάδα στο βιολογικό. Το πλάνο είναι πάμε να γράψουμε καινούργιες μουσικές. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Ναι. Αυτό να φύγουν λίγο το live βασικά τώρα στη Θεσσαλονίκη και μετά να αρχίσουμε να γράφουμε καινούργια κομμάτια mm-hmm. που και για μένα θα είναι λίγο πιο εύκολο το ότι από εδώ και πέρα θα μπει και όντως ο Βαγγέλης στην πάντα. Ωραφή. Υπογραφή του. Ναι. Okay. Παρόλο που είναι ένα φανατικό οπαδό έτσι κι αλλιώ τη μπάντα, μέχρι να ανοίξει η θέση μου. Περίμενα στην Πολία. Μέχρι τη ρίδα. Εδώ θα σε πόντο. Το να πάω παίξω σε μια πόλη που μπορεί να βγαίνω πρώτη φορά να παίξω ή δεύτερη, είναι που τρέχει σπίτι. Θέλω να δω τι γίνει από κάτω, να του δω, να είμαι λίγο πριν το live ανάμεσά του, ξέρει. Να πιάσω μια κουβέντα με, να ξεκλέψω. Και μετά ξέρεις κάπως να μιλήσει με ένα. Με τρώει ρε παιδί μου. Να βάλω ένα αστερίσκο πάνω σε αυτό. Αυτό είναι που διαχωρίζει τους αυτοοργανωμένους χώρους, γι' αυτό μας αρέσει και τους στηρίζουμε, από τα μαγαζιά. Και δεν υπάρχουν. Στον κόσμο, ας πούμε. Δεν υπάρχουν. Όχι, και στα μαγαζιά μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν υπάρχουν backstage. Δεν υπάρχει αυτό το σκηνή, φώτα και εσύ είσαι η μπάντα και από κάτω είναι ο κόσμος και ότι. Ρε φίλε, είμαστε το ίδιο πράγμα, είμαστε ένα. Δηλαδή, δεν έχω κάτι διαφορετικό από σένα που ήρθες να με δεις. Αυτά είναι μεγάλα live τώρα, λες. Εντάξει, σε ένα live, σε ένα μικρό μαγαζί, σε ένα everyday, ας πούμε. Δηλαδή, κάτσε, άμα έρθει κάποιος, ας πούμε, από το κοινό, ναι. Είμαι εγώ, ξέρω, για παράδειγμα, και παίζω μπάσο. Και σου πω, εσύ, εγώ θα μου βγάλει τα κομμάτια, θα σου βγάλει τον μπάσο να τα παίξω εγώ. Τι θα κάνεις. Για να σε δούμε. Εγώ τι να αφήσω. Δεν καταλαβαίνω. Για να σε δούμε. Και να ξέρει, φίλε. Όχι, ξέρω ότι τα ξέρει. Ξέρει, θα είναι ωραίο. Να τα πει και καλύτερα από μένα. Ναι, θα με άφηνε όμω. Ναι, γιατί όχι. Θα το ξεστεί. Θα το άφηνε. Θα μου άρεσε, θα το σκεφτόμουν. Πρόσεξε. Θα το σκεφτόμουν. Δεν τον αφήνε. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Ναι, το ίδιο. Είμαστε το ίδιο. Δεν ενδιαφέρω. Δεν είμαι εγώ καλλιτέχνη και εσύ το κοινό. Ωραία. Μπορεί να είμαι και εγώ καλύτερο. Και καλύτερο, ναι, προφανώ. Όχι ότι εγώ είμαι κανένα. Ναι, ξέρω να πέσω. Θα μάθει να μου πει ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κανένα το σκάλωμα. Όχι. Στη φάση μα ότι δεν θα παίξει εσύ γιατί εγώ είμαι ο μπασίστα. Απλά είναι ότι ρε παιδί μου μπαίνει ένα μούντοντα στο live που το θε πραγματικά αυτό. Δεν είναι να κάνει τη δουλειά σου. Το οποίο μπορεί να γίνει φουλή σου στερεί ο άλλο. Εντάξει, ρε φίλε, θα δω τώρα να κουστάρω. Α πούμε τώρα εμεί πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δώσει πολύ χρόνο και ενέργεια σε πρόβε. Mm-hmm. Σε ταξιδιωτικά πήγαινε, δηλαδή έχει μια διαδικασία, δηλαδή. Δεν είναι ότι πάει, παίζει ένα live. Όχι, το λέω για σένα, θέλω να πω γενικά. Καμιά φορά ξαναμπαίνει στο. Το οποίο εντάξει, είναι. Είναι πολύ. Αλλά εμένα τώρα αν με ρωτάτε, γιατί έχω πει αυτό που λέω, πιστεύω ότι γίνεται στα μαγαζιά, δεν είναι ότι να έχει κάποιο να μιλήσει. Τώρα μου ξέρει να έχει κάποιο να πιάσει. Εγώ είναι αυτό που αποζητάω. Δηλαδή μετά από ένα live να έρθει ένα να μου πει μια κουβέντα. Με πόσο αγγλικά.
Ναι. Δηλαδή, όταν μου στέλνει και λέει θέλει το δίσκο σα και συναντιόμαστε, του κάνω κουβέντα. Εγώ κάνω κάτι. Με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει, όχι να δω τι είναι αυτό που πήρε το δίσκο μα. Κοίτα, στο επόμενο λέω. Βέβαια, δύο ώρε. Εντάξει, όχι, με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Με ενδιαφέρει να δω ποιο είναι αυτό που πήρε το δίσκο, τι άνθρωπο είναι. Ξέρετε, πώ κάνει εντύπωση κιόλα. Το τι. Και στο λέω. Έχει τύχει πάρα πολύ. Πώς και έτσι ακούς την μπάντα, ξέρω. Και πιάνεις την κουβέντα. Μπορείς να το σκαλώνεις. Μερικές φορές ο κόσμος, αλλά μπορεί να μην ξέρει ακριβώς. Κάποιος που είναι εκτός φίλος από αυτό το πράγμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δίνουμε και βινιλές ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση. Ο άλλος μπορεί να έχει και κάτι, πώς το τώρα, ακόμα και ελληνικό ροκ και να έρθει να πάρει ένα βινιλίο. Δηλαδή, έχω δώσει ανθρώπους που φαίνεται ότι δεν είναι σε αυτή τη σκηνή, ας πούμε. Είναι τελείως άνθρωποι που ακούσαν το στίχο, το ακούσαν τη μουσική και λένε ωραία, θα πάρω ένα βινιλίο, ξέρω. Και μπορεί να είναι και αρκετά πιο προχωρημένη ηλικία. Δηλαδή, έχω δώσει βινίλιο σε άνθρωπο που ξέρω 50 χρονών, ξέρω εγώ. Με πιο μεγάλε φορέ και πολύ πιο. Οι οποίοι φαίνονται δεν είχαν σχέση με τη σκηνή μα. Και το ότι μιλάγαμε, του έδωσε δηλαδή κάτσαμε και μιλάγαμε. Μου του κάλωσε λίγο, το είδα. Γιατί μου άνοιξε το μυαλό σου αυτό. Ναι, ότι ο άλλο είχε απόσταση. Ναι, αλλά θα με τον φέρει τώρα τραγουδιστή του ή κάτσαμε τώρα. Εντάξει, μιλάμε για αυτό που ξαναλέω που. Δεν έρχονται και στου χώρου ίσω που παίζουν. Ναι. Δεν έχουν ξαναπάει και ίσω κοιτάνε λίγο έτσι τι παίζει. Έχει τύχει τώρα περιστατικό. Έχω γυρίσει από Αγγλία διακοπές και είμαι να βρω το Φώτη στο κέντρο. Και μου λέει, έλα πού είσαι, μου λέει αργή. Λέω, όχι, λέω στον δρόμο, είμαι έρχομαι, ξέρω εγώ. Στο ένα τετράγωνο απόσταση. Έλα, μου λέει, θέλω να σου. Θέλω να σε δει κάποιο, μου λέει. Όχι, θέλω να σε δει, θέλω να σου δείξω κάποιον. Και λέω, κάποιο φίλο που έχω να το δω πάρα πολύ καιρό, ρε παιδί μου, λέγω το ότι λείπω, ξέρω εγώ και τέτοια. Και πάω και βλέπω τώρα ένα παλικαράκι και με ένα δίσκο παραμάσκαλα. Λέω τι φάση τώρα, λέω κάπου τον ξέρω και δεν το θυμάμαι. Και, και μου λέει, εδώ συναντήθηκα λέει, με το παιδί λέει, για να πάρει το δίσκο, λέει και ήθελα να το γνωρίσω. Ξέρει, ψηλό τώρα, έβαλε, έβαλε μπρίζα. Και αμό, κάθισαμε εκεί στο όρθιο, εκεί πόσο κάτσαμε κανένα τέταρτο εκεί, έτσι μιλήσαμε, γνωριστήκαμε. Ωραία φάση. Όλο αυτό το πράγμα που μιλάμε με κόσμο που μπορεί να μην κατεβαίνει σε πόρειες, μπορεί να μην είναι το ένα, μπορεί να μην είναι το άλλο. Αλλά αυτό είναι. Που στάρει τη μουσική σου και όλο αυτό το πάρει για να κάτσει να το ακούσει σπίτι του. Εντάξει, μετράει αυτό. Να σου πω κάτι και το ότι α πούμε παίζεται σε συγκεκριμένου, σε κάποιου χώρου. Γιατί μπορεί να έχει κάποιο που γουστάρει ένα group, α πούμε εσά για παράδειγμα, και ότι θα μπει σε αυτό το χώρο, ενώ δεν το έχει κάνει ποτέ, θα κάνει αυτή την υπέρβαση. Είναι αυτό σημαντικό από μόνο του. Τα σίγουρα. Στο χώρο μπαίνει, στο χώρο. Στο χώρο. Πολλές μπάντες, άπειρες μπάντες, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ειδικά με την μπάντα κλειδί που αναφέραμε, Αντίδραση, που ήταν η πρώτη που έφερε μεταλλάδες στα live. Άλλαξαν τα μυαλά άπειρου κόσμου. Παρόλο που η Αντίδραση στην πουλικά εντάξει δεν ήταν και πολύ προχωρημένη μπάντα. Για τον παρόλο που του γουστάρω τέρμα, αλλά κάναν αυτό που έπρεπε. Κάναν αυτό που έπρεπε. Φέρανε κόσμο από την άλλη πλευρά. Και αυτό κάνουν σήμερα και κλείνουν οι Καταχνιά. Οι οποίοι π.χ. δεν είναι οπαδός, αλλά κάνουν πολύ καλό στη σκηνή. Ναι, και δεν κάνω πολύ δυνατή. Δεν ακούω πολύ αυτό το είδος, ενώ το λίγο πιο μελωδικό, αλλά θεωρώ ότι κάνουν αυτό που ακριβώς που κάναν τότε οι Αντίδραση. Φέρνουν πάρα πολύ καινούριο κόσμο στα live. Και ξαφνικά. Ναι, σίγουρα. Θεωρώ ότι αυτές οι μπάντες τέλος πάντων φέρνουν καινούριο κόσμο στα live, γνωρίζει αυτή τη φάση και καταλαβαίνει λίγο. Γίνεται και ο ίδιος λίγο πιο ευσυνείδητος μετά με το θέμα μουσικής και ιδεολογίας. Ένα όμορφο μικρόβιο. Ναι, αυτό είμαστε. Αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς κάτσε ότι τελείωσε. Κάτσε να σου πούμε. Όχι, εντάξει. Λες, ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Για τον χρόνο σου. Ευχαριστούμε. Και τα λοιπά.